Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Με Little Richard ξεκινήσαμε. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την χρονιά του 1986. Σκονάκι έχω, δεν κάνω τον έξυπνο. Έτσι. Λοιπόν, η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλης σας κρατάνε συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11. Εκτός αργιών, έτσι. Όταν υπάρχει αργία, είπαμε επίσημη αργία του κράτους. Λείπουμε. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Συντροφιά, άλλο ένα βραδάκι θα είμαστε μαζί. Για ένα δίωρο θα φτιάξουμε την καθημερινή σε βάση παρέα που κάνουμε. Άλλοτε λίγο και θα καυγαδίσουμε, άλλοτε θα συμφωνήσουμε, άλλοτε θα διαφωνήσουμε. Ανάλογα βέβαια και τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των ακροατών, διαμορφώνεται και η εκπομπή μας καθημερινά. Έχουμε κάποια μικρά θεματάκια, δεν νομίζω ότι υπάρχει το 38 hot θέμα όπως έσκασε η βόμβα την Παρασκευή και μας έκατσε λουκούμι για την εκπομπή Ζάχου. Εσένα λουκούμι, εμένα μου έκανε, στο λαιμό μου κάτσε, να σου πω την άλλη. Καλά, κοίτα τώρα, 2 μήνες να πούμε 2,5 με την ΕΕΑ. Έτσι, με τους αυγενάκηδες, με τις επιτροπές, με τις μαρούπες, τις βαλσαστούπες, τους ασκούδιδες και τους παιδοβούβαλους. Τώρα έχεις και... Όχι μόνο εμείς, όλοι στα δίδουλες ναι. Με αυτό εδώ πέρα το θέμα. Τώρα έχεις και το δικαίωμα, γιατί εγώ κάθε μέρα σε ρωτούσα τι έγινε Τάσο, πήγατε στο ΚΑΣ, Και δεν, εντάξει, τελευταία μέρα πήγατε, τώρα που έχεις το δικαίωμα το πεις και εσύ. Βέβαια, όχι, αφού έχουμε... επειδή είναι κάτι δυσάρεστο για τον οπαδό όλο αυτό, δεν είναι ότι θα δείξω κάτι διαφορετικό. Σίγουρα θα είναι καζούρα να σου το πω και αυτό, αλλά δεν έχει ουσία. Γιατί το έχεις πει εσύ πόσο καιρό πριν, νομιμοποίησε να το πεις. Αυτό λέω. Νομιμοποίησε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι. Για πες. Είναι ρε φίλε, δηλαδή ότι βλέπεις καμιά φορά πώς τα φέρνει δηλαδή, η μοίρα. Δεν το συζητάμε. Όχι τώρα εγώ. Ναι, δηλαδή λέω εγώ για τον Άρη, έτσι. Πολλές φορές για να εντριγκάρουμε, για να σε πικάρω, ίσως να με τσατίσεις, να σε στατίσω λίγο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αυτό είναι λογικό, οπαδικά, έτσι. Και πώς γυρνάει άτιμη η μπίλια, ρε φίλε, καμιά φορά και την πληρώνεις εσύ ο ίδιος, δηλαδή. Όχι έτσι. Καμιά φορά, η μπίλια γυρίζει σαν να κάνουμε μια, η ζωή μας μια λούπα, είναι έτσι. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, και γιατί πολλές φορές με παρεξηγούν κιόλα. Πάμε. Γιατί δεν με ξέρουνε. Δεν με ξέρουνε ποιος είμαι σαν άνθρωπος. Λέγαμε, να, ο Άρης υποβιβάστηκε 3 φορές, έκανε, έριξε, έρανε, ξέρω εγώ, έριξε. Αν κανονικά ίσχυε ο νόμος του Κοντονή, του Βασιλιάδη κτλ. Και δεν είχαν κάποιο σκοπό, πρόσεξε προσεκτικά το λέω, γιατί εγώ πιστεύω υπάρχει σκοπός πίσω από αυτό, να γίνει τροπολογία για να μην υποβιβαστεί η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ και την υπόθεση πολυδιοκτησίας, αν αποδεχτεί τελικά ότι υπάρχει, έτσι, ο ΠΑΟΚ θα κινδύνευε και η Ξάνθη με υποβιβασμό. Εσύ κατάλαβα που το πας ότι έγινε, για ξέρω, εντάξει, τα έχουμε σχολιάσει τόσες πολλές φορές εξάλλου. Που σου έλεγα, δηλαδή, να ο Άρης έπεσε και ζήλεψε την πόλη και έδειξε, δηλαδή. Θα ερχόταν αντίθετα. Και δηλαδή, βέβαια δεν το κάνανε γιατί αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι κύριοι από το υφυπουργό σου συγκεκριμένος έχει δυσαρεστήσει ούκο λίγες φορές, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στον οποίο δήλωσαν ότι είναι ανεπιθύμητος ο κύριος Αυγενάκης, δεν τον άφησαν να πάει σε εγκαταστάσεις για να δει τις προπονήσεις, αλλά και τώρα από ό,τι προκύπτει από τις πληροφορίες και τις ενημερώσεις που έχουμε, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι έως οργισμένοι και από την πλευρά της ΑΕΚ, και ο λόγος είναι οι εκλογές, ο χρόνος που διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΠΟ. Και εμείς θα είμαστε, δυσαρεστημένοι. Αν δεν μπει στο μνημόνιο συνεργασίας με την UEFA, αν δεν μπει το ζήτημα του Άρη. Μπορεί να πει και απόλυτο δίκιο. Εσύ περιμένεις να μπει. Εγώ περιμένω, βέβαια. Φυσικά περιμένω να μπει. Περιμένεις να μπει. Η μόνη περίπτωση, η μόνη περίπτωση, τώρα και δεν στο λέω για να σε πικάρω, είναι το πιστεύω μου. Ναι, είναι, εντάξει, το πιστεύω. Η μόνη περίπτωση για να μπει, έτσι, είναι επειδή ο κύριος Αυγενάκης, από όπως δείχνουν όλα τα πράγματα και όπως λένε όλες οι ομάδες, έτσι, δηλαδή το κάνουν και απροκάλυπτα οι ομάδες, εξυπηρετεί σκοπούς μόνο μιας ομάδας, του Ολυμπιακού. Θα αποδειχτεί αυτό, αν δεν μπει... Είναι μόνο υπέρ μιας ομάδας. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ισχύει αυτό, γιατί τα πάντα είναι θεωρητικά και εμείς υιοθετούμε και λέμε τις απόψεις των ομάδων. Δεν είναι δικά μας λεγόμενα αυτά, έτσι, να είμαστε και προσεκτικοί. Το ρεπορτάζ, αυτό... ναι, εμείς το μεταφέρουμε. Ναι. Τα σχόλια είναι δικά μας. Μπράβο.
Μπράβο. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αν λοιπόν ισχύει αυτό που κατά την άποψη των πιο πολλών από ό,τι βλέπουμε ισχύει. Ποιο? Και αν θεωρήσουμε ότι ο Άρης δεν έχει εχθρικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, δεν θα πω ότι έχει φιλικές και άριστες σχέσεις, θα πω ότι δεν έχει εχθρικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, έχει μια ελπίδα ο Άρης. Εγώ δεν ξέρω τι έχει ο Ολυμπιακός με τον κύριο Ευγενάκη. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης, εγώ από την πλευρά του Άρης και εγώ πιστεύω ότι έχουμε απόλυτο δίκιο, οπότε πρέπει να μπει, έτσι. Δεν ζητάμε καμιά χάρη, αυτό είναι που ζητάμε. Λοιπόν, και φυσικά να πάει ο Άρης στο ΚΑΣ και εκεί να διεκδικεί στο δίκη του. Αν έχει άδικο, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Και τα στοιχεία αν δεν μπει δηλαδή στο μνημόνιο, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν μπει στο μνημόνιο αυτό που λες, δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ ο Άρης μόνος. Στο ΚΑΣ θα πάει έτσι κι αλλιώς. Το μνημόνιο είναι θα είναι η ασφαλιστική δικλίδα αν πάει κάτι στραβά στο τέτοιο. Και δεν δικαιωθεί. Και δεν δικαιωθεί, έτσι. Γιατί αλλιώς μετά, αν ισχύσει η τιμωρία, που δεν ξέρω ακριβώς τώρα ποια είναι, γιατί να μην επαναλαμβάνω, το λέμε συνέχεια, δεν είμαστε ρεπορταζαρέοι, έτσι, ούτε δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε νομικοί. Ούτε νομικοί, ούτε φοροτεχνικοί, ούτε δημοσιογράφοι. Έτσι, γιατί όπως και εσύ λες, ακούμε για το ίδιο θέμα 38 άτομα και έχουν 38 διαφορετικές απόψεις. Εμείς τώρα ποια να υιοθετήσουμε και ποια να ξέρουμε ότι είναι σωστή, δηλαδή. Και τίποτα. Ποια να ξέρουμε, δηλαδή, τώρα τι είμαστε. Λοιπόν, άρα θα πάνε έτσι τα πράγματα, όπως θα είπα. Οι τρεις επιλογές του Άρη είναι αυτές που είπατε Δευτέρα, νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, νομίζω. Έχει και το θέμα του ΠΑΟ και το θέμα του Άρη. Έχει πολύ τέτοιο μπροστά. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα και για όλες τις ομάδες να τελεσυδικήσουν αυτά και να ξέρουν οι ομάδες τι προγραμματισμό θα κάνουν. Ιδιαίτερα ο Άρης που έχει και δεν έχει έναν. Στον προεδρικό του θόκο έναν άνθρωπο που μπορεί να βάζει χρήμα όσο θέλει, έτσι. Είναι περιορισμένο δυνατοτήτων ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είναι ούτε Σαββίδης, ούτε Μαρινάκης, ούτε Μελισσανίδης. Οπότε ο Άρης τον καίει περισσότερο για να ξέρει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά. Έτσι είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Okay. Για όλες τις ομάδες πρέπει να πάει με τη μορφή κατεπήγοντος. Που είναι εμπλεκόμενοι με το ΚΑΣ, διότι όλες θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς και για να γίνει σωστά. Ο προγραμματισμός μιας επόμενης χρονιάς, ιδίως μετά από αυτή την κατάρα που μας βρήκε παγκοσμίως, νομίζω ότι πρέπει και η κάθε ομάδα να ξέρει σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίξει, αν θα μπορέσει να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι, και με ποιες προϋποθέσεις. Και πώς θα είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οι χώρες, έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Ναι, παιδί μου, έτσι, δηλαδή πρέπει να πάω, πρέπει να ξέρει. Βέβαια. Αν θα τιμωρηθεί στο ΚΑΣ, αν θα το αφαιρεθούν οι βαθμοί, αν θα παραμείνουν οι βαθμοί κτλ. Το οποιοδήποτε σενάριο, το οποιοδήποτε είναι, έτσι, ναι. Όλοι οι εμάς πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να ξέρει ο Άρης, πρέπει να ξέρει αν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Πώς θα παίξει η Ευρώπη ο Άρης αν δεν κάνει μεταγραφές. Αν δεν πουλήσει, βέβαια θα έχει και οικονομικό πρόβλημα. Αν δεν κάνει, αν δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, ο Άρης έχει έναν δρόμο που βέβαια αυτό ισχυροποιεί στη διαπραγμάτευση τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, έτσι. Τους ισχυροποιεί, ιδιαίτερα αν δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Θα πρέπει από εκεί που λέγαμε από τα 14 συμβόλαια, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Άρης θέλει 3-4 να παραμείνουν, τώρα θα θέλει να παραμείνουν το 80% από αυτούς. Έτσι. Φυσικά. Οπότε ισχυροποιείται. Φυσικά, ναι, αλλά... αδυνατεί ο Άρης στη διαπραγμάτευση. Γιατί θα καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές ότι θα έχουν το. Το θέμα όμως ποιο θα είναι μετά από. Το θέμα ποιο θα είναι. Δηλαδή ήδη είναι ο Άρης, θα το πω σε εισαγωγικά, άρρωστος. Στα οικονομικά, από τα τηλεοπτικά, βέβαια, από το ένα, από το άλλο, από την στέρηση των εισόδων, από τα εισιτήρια. Έχει οικονομικό τώρα, πρόβλημα. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή ο Άρης, και ο Άρης και όλες οι ομάδες και ο ΠΑΟ και δεν ποντάριζαν στα έσοδα των play-off, στα τηλεοπτικά δικαιώματα, στους χορηγούς, γιατί και οι χορηγοί τώρα, όταν δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο, θα είναι λιγότεροι και οι χορηγοί. Ο Άρης, μπορώ να σου πω, δώσουμε 10 δευτερόλεπτα, μεγαλύτερη απώλεια του Άρη είναι ο ημιτελικός με την ΑΕΚ. Παρά όλα τα play-off μαζί σε εισιτήρια. Λέω εγώ. Ο ημιτελικός με την ΑΕΚ θα ήταν ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι. Και μπορώ να πω και με λίγο περισσότερο αυξημένα τα εισιτήρια, λέω εγώ. Ενώ πιστεύω ότι στα play-off, εντάξει, ο Άρης, εντάξει, υπάρχει το γόητρο, παίχτε και δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά εκεί τα έσοδα που χάνει ιδιαίτερα από αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τι να πω, είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και δύο συμβόλαια. Καλά συμβόλαια κιόλα του Άρη. Οπότε είναι τεράστιο πλήγμα για τον Άρη. Αυτό το πράγμα που επαναλαμβάνω δεν έχει έναν άνθρωπο να μπορεί να πει ότι δεν είναι Σαββίδης, δεν είναι Μαρινάκης να πει εντάξει, έχω 2 εκατομμύρια ζημιά, 3 πάρτα. Δεν υπάρχει αυτό στον Άρη. 22.000 χωράει το κλέαντι τη Κυριακή. Βέβαια, 22. Δεν θα γέμιζε. Με μέσο όρο πόσο το βάλουμε, 10, 15 ευρώ. Με 20 θα το βάλει. Γιατί 15 θα ήταν στα πέταλα μόνο. Όλα τα άλλα είναι πάνω από 25 και.
Α, δεν έχει δεκάρικα. Όχι, τώρα ημιτελικό 10, εντάξει. Εδώ 15 είχε στα ντέρμπι στο γήπεδο. Εντάξει, δεν το ξέρω. 20, δεν έχω χρόνια να χωρίσω. 440 είναι μόνο από τα εισιτήρια. Δεν σου λέω για τηλεοπτικά, διαφημίσεις, μπουτίκ, όλα. Αυτά μισό εκατομμύριο το χάνει. Μισό εκατομμύριο. 440 θα είναι. Άμα επιζούσαν οι πράξεις και δεν ξαναψηρίζανε. Θα βάζω με σένα bodyguard, θα βάζω στους πάρουν τις εισπράξεις. Πάντως, φίλε, να πούμε και αυτό τώρα, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εμείς μείναμε με το εισιτήριο στο χέρι που το πληρώσαμε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε με τον Καραγκιόζη αυτόν, τον κωμικό, τον προπονητή, τον Όσκαρ, που έπεσε μια γαρτοπετσέτα επάνω του, να πούμε. Δεν το λέγανε Όσκαρ. Πώς το λέγανε? Επίθετο Όσκαρ, το λέγανε, όχι. Πώς το λέγανε, τέλος πάντων, εντάξει. Ισπανός, Γκαρσία. Γκαρσία. Όσκαρ Γκαρσία, ναι, Όσκαρ Γκαρσία. Όσκαρ Γκαρσία, ναι, Όσκαρ Γκαρσία. Ωραία, ναι, προχώρα. Έπεσε μισή γαρτοπετσέτα επάνω στο χυλάκι του, να πούμε, και μου έβαλε πιο ισχυρό κολάρα από αυτό του Κατσιαμπή. Έκανε τον νεκρό, όντως, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Όπως ναι. Και κόντωσαν εκεί στο Διαβαλκανικό να τον κάνουν εγχείρηση ακτής καρδιάς και 4 μπαϊμπάς, να πούμε. Με κατάλαβες? Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά γίνονται έτσι, όταν ανεβαίνει κάτι. Μείναμε με τα εισιτήρια στο χέρι και μάλιστα θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα είχε παγωνιά, είχε ένα βρωμοχιονό νερό. Ωραία, που σου χτυπούσε στα μούτρα. Ναι, σου χτυπούσε ζάχο στα μούτρα. Ήμουν στη θύρα 2, το θυμάμαι. Μαζί με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο από το Club ΠΑΟΚ Αυστραλία. Ωραία. Και με τον Γιώργο τον Ξεκόλα από τη Στουτγκάρδη. Άλλη μαυρόγατα εκείνη, τέλος πάντων. Ναι, και σου μιλάω, μας χτυπούσε, ρε φίλε, το αγιάζει και το χιονόνερο στα μούτρα και ήταν σαν να σε δίνανε μπάτσα. Τέτοιο ψοφόκριο είχε. Και δεν είδαμε το μάτς. Με κατάλαβες? Ναι. Και δεν είδαμε ότι δεν είδαμε το μάτς. Δεν ξανά έγινε ποτέ αυτό το μάτς να πάμε με το εισιτήριο να το δούμε. Και λέω τώρα εγώ, δεν μπορεί να γίνει ένα μάτς να πάρει δηλαδή τις πράξεις και για κάποιο τρόπο να, ας πούμε, το πάω ΚΑΕΚ με τον Κομίνη. Με τον Κομίνη τότε. Δεν μπορούσε να διατάξει επανάληψη ξανά, να ξαναπάρεις καμιά έσπραξη, ρε φίλε, αυτό λέω. Γίνεται. Τώρα κορονοϊός, δεν υπάρχει επανάληψη. Βρε λέω, δεν υπάρχει περίπτωση που να έγινε ένα μάτς και να ξαναέγινε. Δεν θυμάμαι εγώ. Ενώ από την άλλη μεριά. Στην Ελλάδα έγινε. Που δεν πληρώθηκε το εισιτήριο και δεν έγινε ποτέ το μάτς. Στην Ελλάδα, Ολυμπιακός ΑΕΚ δεν έγινε που πετάξαν τέτοιο και ξανά έγινε στη Ρόδο και έχασε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός που κέρδισε η ΑΕΚ. Δεν το θυμάμαι. Βέβαια. Δεν το θυμάμαι. Έγινε. Στο μπάσκετ θυμάμαι ΠΑΟΚ Άρης. Έγινε. Σταμάτησε και ξανά έγινε. Όχι, ρε, σταμάτησε, βγάλαν τους παοξίδες έξω, τους μισούς εκεί από το πέταλο. Ο Δουβής νομίζω ήταν, ή ο Ρήγας. Τώρα τελευταία λέω, ρε, πριν μερικά χρόνια. Α, έγινε με τον κύριο Αναστόπουλο, ναι, που έφαγε ένα τέτοιο και το διέκοψε το μάτς, εντάξει. Ναι. Τι ήταν αυτό, χλέπα? Ναι, μάλλον, ναι, δεν μπορούσα να το πω έτσι, δεν ακούστηκε χλέπα το πω. Πες το, λέει, το χτύπησαν κάτι χαρτάκια, λέει, εντάξει, okay, εντάξει. Κανονικά δεν πρέπει να πέφτει τίποτα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν ήταν όμως να διακοπεί το μάτς. Όχι, ξανά έγινε και το μάτς. Ξανά έγινε το μάτς, ναι. Χάσατε μετά. Ξεκόλας θέλει μήνυμα. Εγώ λέει μαυρόγατα, ρε. Αφού ήρθες από την... Ο άλλος που ήρθε από την Αυστραλία είναι ο καημένος. Εσύ που ήρθες από τη Γερμανία. Σου μιλάω, τον αγαπάω τον Γιώργο, τον εκτιμάω, τον έχω σε υψηλή θέση στην καρδιά μου. Αλλά είναι μεγάλο πλατάνη στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Για βαριά σκιά. Βαριά σκιά. Τόσο καλός. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι. Έχει ένα τέτοιο όσον αφορά. Εγώ θέλω να το πω γιατί στο παρελθόν το είπα και χθες αυτό. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος που θα βγει ο Γιώργος. Δικός μας είναι της εκπομπής. Λέω ότι γιατί παλαιότερα εγώ έχω πιάσει αρκετές φορές. Ξέρουν οι συνοπαδοί μου, πλάσουν αυτοί που διαχρονικά έτσι κατά καιρούς με ακούνε, ότι έχω πιάσει πολλές φορές ιδιαίτερα το συγκεκριμένο στο στόμα μου. Όχι για καλό λόγο, πάντα βέβαια με κόσμιο λόγο έτσι. Εννοώ τον κύριο Τζιτζικώστα, τον οποίο βλέπω. Προφανώς τα παθήματα γίνανε μαθήματα και βλέπω ότι είναι στο πλευρό του Άρη και μάλιστα θέλει, λέει, να βρεθεί και συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρέτη, μπράβο του. Δηλαδή πήγαμε από το 0 πήγαμε στο 10, μπράβο τον κύριο Τζιτζικώστα που τον θυμάμαι και όλα στον τελικό υπάρχει και είναι Αριανός, εντάξει δεν είναι κακό. Είτε Αριακό, δεν με ενδιαφέρει τη ομάδα, είναι με ενδιαφέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, συναντήθηκε, λέει, θα είμαστε στο πλευρό του Άρη, συνάντηση Τζιτζικώστα Καρυπίδη.
και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην διαβάσω το ρεπορτάζ, δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο. Και ο δήμαρχος της πόλης δείχνεται, μπράβο τον κύριο, πώς τον είπαμε, τον κύριο Ζέρβα, μπράβο. Ο κύριος Ζέρβας, ο Παοξής δήμαρχος της πόλης μας. Μέχρι τώρα τα πάει καλά. Ναι, μακάρι να συνεχίσει και να τα πάει τα καλά. Τα πάει αρκετά καλά ο κύριος Ζέρβας. Μακάρι να τα πάει καλά, εμείς δεν είμαστε εντάξει. Ας τα πάει καλά, ας κάνει για την όχι, πόλη. Όχι, βλέπω και τις τοποθετήσεις του, επειδή μου οπαδικά ο άνθρωπος είναι αμερόληπτος. Έτσι. Ναι, εντάξει, είπε δηλαδή... πριν 8 χρόνια είπε ένα οπαδικό που εντάξει δεν το λες αυτό, ακόμη εντάξει. Και να το νιώθεις δεν το λες. Δηλαδή ήταν χαζομάρα. Από άλλο πόστο ναι, τώρα ήταν, δεν νομίζω, ήταν, σαν δήμαρχος δεν νομίζω. Ναι. Και να σου πω κάτι, το να θέλεις να εγώ δεν με πείραξε αυτό που είπε. Χωρίς πλάκα, εγώ και τότε το ίδιο σχολιασμό έκανα. Θεωρώ ότι είναι οπαδός και αυτό, άλλο οπαδός και άλλο όμως δήμαρχος. Έτσι σαν δήμαρχος. Είναι άλλη θέση σου, όταν τελειώνει, φεύγεις από το δημαρχιακό μέγαρο, μπορεί να πεις να πάρει και ντουντούκα και να φωνάζει, ούτε με ενδιαφέρει. Δικαίωμά του είναι. Όταν είσαι όμως δήμαρχος, είσαι όλης της πόλης, έτσι, και για την Καλαμαριά, και για τον Ηρακλή, και για όλους, έτσι. Άλλο τώρα όταν κάνουμε πλάκα και όλα όταν μιλάμε σοβαρά, λοιπόν. Φέτος και... άμα πάρει τώρα ο ΠΑΟΚ του κύπελλου ξανά, τέταρτη φορά και μπουν σημαίες στο δημαρχείο, θα πάρει, κατεβάστε. Θα πάω εγώ που με γνωρίζει. Όχι, εγώ το ρωτάω και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ναι. Δηλαδή, άμα πάρει ο Άρης το κύπελο. Ναι, και βάλει σημαίες ο Ζέρβας, θα πάνε οι Παοξίδες κατεβάζουν. Άμα το πάρει ο Πάοκ, θα πάνε οι Αργιανοί ξανά. Μου φαίνεται ότι και να γίνει σημαία, δεν θα δει στο Δημαρχείο. Πάνε βάλει μια. Α, το άλλο. Δεν θέλω να την πάω αλλού τη συζήτηση, γιατί ο Χρήστος, ο φίλος μου, ο λογιστής, κατάλαβε τώρα. Και εσύ κατάλαβε μάλλον. Γιατί για κάτι άλλα πράγματα που γίνονται στην πόλη και ιδιαίτερα με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Αριανό δήμαρχο. Ναι. Κατάλαβες τι λέω, δεν ξέρω εκεί. Αν και νομίζω ξέρω ποια είναι η τοποθέτηση του κυρίου Ζέρβα. Θα το συζητήσουμε λίγο αν θες. Η μόνη περίπτωση για να μην μπουν. Η μόνη περίπτωση. Να μην γίνει. Θεωρώ ότι ρε παιδί μου, για να μην μπει σημαία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φέτος για το κυπελούχο. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μόνο άμα παίξει τελικό πάω Κάρης. Άμα παίξει, ναι, σωστά. Να μην αν βάλει, είναι τελικό ΠΑΟΚ Άρης και το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Έτσι. Και θα είναι δηλαδή μεγαλύτερος κασμός για τον Αριανό τελικό το πάρει. Δηλαδή. Και μεγαλύτερη μούρα για τον ΠΑΟΞΙ. Θα δει στο τελικό τέλος πάντων μετά από 50 χρόνια, γιατί μετά από 50 χρόνια... 50 χρόνια είναι ακριβώς, ακριβώς κιόλας. 50 χρόνια ακριβώς ήταν το ΠΑΟΚ Άρης που είχε πάρει ο Άρης του Κύπελλου το 2000. Τέλη Ιουνίου ήταν, 27-26, ναι, θυμάμαι, 26 Ιουνίου. Ναι, να το πεις και εσύ, άκου λίγο, όταν θα έχουμε εκπομπή και τη μέρα, να το πεις, γιατί ξυσκίστηκα να λέω μέσα στο Μάιο, επαιτίους από... Μάιο δεν ξανάρχομαι, το κατάλαβα από κατακτήσεις κυπέλων. Ή θα αρχίσω να λέω και εγώ του μπάσκετ που είναι πριν 35 χρόνια, μπάσκετ γίνει τίποτα. Ναι, επειδή μιλάω πιο πολύ από δόσο, όχι να το πεις να χαλαρώσει και ο Άκης λίγο, ρε παιδί μου, να ερεμήσει και εγώ, κύπελο το 17, το 18, το 19, άμα τα ακούσει και το 20, θα λυποθυμίσει. Άμα ήμουν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, για να τρολάρω έτσι και λίγο τους τέτοιους και είχα... Ήξερα βέβαια ότι η πόλη μου έχει έτσι χιούμορ. Θα έβαζα και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, θα έβαζα το Ολυμπιακού τη σημαία. Εσύ τώρα ζητάς ανακαίνιση στο Δημαρχείο, ρε Ζαχώνα. Καινούριο είναι το Δημαρχείο. Να ήταν το παλιό, να λέγω ότι δεν θέλει ανακαίνιση. Καινούριο, εντάξει, σχετικά καινούριο. Καινούριο είναι. Πόσο, 10-15 χρόνια είναι εκεί. Ο λιγότερο νομίζω. Κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και στο διάλειμμα. Έχουμε τίποτα έστω κανένα από ΠΑΟΚ. Για μπάσκετ έχουμε. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, να διαβάσουμε λίγο τους υποστηρικτές μας. Ξεκίνα εσύ και θα πω κι εγώ πολύ γρήγορα ένα σχολιασμό. Τα έχεις τα γυαλιά, το έχεις το χαρτί. Έχω τα γυαλιά, έχω πολύ καιρό να τα ξεχάσω τώρα, παίρνω τις πλάκες. Ξεκινάω εγώ με Μάζδα Μανατίδης. Άρα, μπράβο, που την ευχαριστούμε για άλλη ακόμη μια βραδιά, είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής μας. Μάζδα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή EBS RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και πάντοτε με προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπά 205. Τηλέφωνο για ερωτήσεις, απορίες 2310-924-931. Καλησπέριζουμε το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του φίλου μας Τεκλικίδη Ισάκ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα έλεγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεωρών, έτσι λέγεται το σημείο,
και βάζετε στο ρεζερβουάρ σας ενισχυμένο καύσιμο το ποσό της επιλογής σας και πληρώνετε στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης. Μέχρι τις 31 Μαΐου παρατάθηκε το πετρέλαιο για να βάλετε και σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης που μένετε, στα εξοχικά σας πούμε κτλ. Με μεγάλη έκπτωση ζάχου, 30% έχει, δηλαδή γύρω στα 70 λεπτά έχει τώρα το πετρέλαιο, μπορεί και λίγο παρακάτω, από ένα 10 που ξεκίνησε, μιλάμε για πάνω από 30% έχει έκπτωση. Και είναι ευκαιρία όσοι έχουν φραγκάκια να βάλουν για του χρόνου, έτσι, γιατί πάλι γύρω στο ευρώ και τη βλέπω τη δουλειά να πηγαίνει για να βγάλουν και τη ζημιά. Λοιπόν, για όσους θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω 2310-611-256, κάνετε την παραγγελία σας και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μας ο Ισάκ και το επιτελείο του έρχονται, σας γεμίζουν δεξαμενή με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε, το ξέρετε ότι η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ωραία. Από την επιχείρηση του Τεχνικίδη Ισάκ. Άκου τώρα, γιατί πάμε στο break. Δύο λεπτά. Για να δεις, εγώ τα διαβάζω. Είναι, ξέρεις, ο φίλος μου Χρήστος, ο λογιστής, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. Άκου, γιατί έλεγε και μου λέει, με τι μούτρα ζητάμε βοήθεια. Κάνω λίγο και τη φωνή, δίνω το ηχόχρωμα, έτσι. Με τι μούτρα ζητάμε βοήθεια από ζέρβα. Φτού μας, λέει ο Χρήστος. Φτού μας. Γιατί. Δεν ζητάμε βοήθεια από ζέρβα. Ο κύριος Ζέρβα, σαν δήμαρχος της πόλεως, πρέπει να δώσει βοήθεια σε όλες τις ομάδες. Και αυτό είπε και ο ίδιος. Δεν ζητάμε, ίσα-ίσα. Εγώ λέω ότι κανένας από τον Άρη δεν πρέπει να ζητάει βοήθεια. Οι πολιτικοί πρέπει να δίνουν τη βοήθεια. Γιατί αυτοί είναι όταν έρχονται οι εκλογές, έρχονται σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στο Χαριλάου, στο γήπεδο, στις γειτονιές γύρω, στο Χαριλάου, στην Τούμπα, στο Καφτατζόγλιο και ζητά την ψήφο μας. Έτσι, κύριε Χρήστο μας. Και ετοίμασε, κάνει και τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί άρχισε και μου σπάς τα νεύρα, εντάξει. Ετοίμασε τις φορολογικές δηλώσεις. Θα ήθελα να δω σε μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις τις εθνικές επαιτίους που έχουμε ξανά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στα επίσημα. Γιατί δεν ήταν και όχι δήμαρχος. Να το βλέπουμε μόνο σε ροζ παρελάσεις με ζαρτιέρες και τα κούνια ροζ από κάποιους που έχουν μια, τέλος πάντων, ιδιαιτερότητα. Ακούς. Να πάει και εκεί, δεν λέω, όλοι δικαίωμα έχουν, στο πιστεύω τους, αλλά δεν γίνεται να πας σε παρέλαση, πώς τη λένε αυτή τα... και εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Πώς λέγεται. Τέλος πάντων, κατάλαβε ο κόσμος, ναι. Κατάλαβε ο κόσμος. Δεν γίνεται να πας σε αυτή τη ροζ παρέλαση, ξέρω εγώ, που έχει διάφορους εκεί πέρα μέσα και να απουσιάζει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος της Μακεδονίας μας, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας, να απουσιάζει προκλητικά, θα πω εγώ, σε εθνικές επαιτίους, σε στρατιωτικές παρελάσεις και μαθητικές παρελάσεις που κατεβαίνουν τα παιδάκια και όλη η νεολαία, να τιμήσει την εθνική μας επέτειο και ο Δήμαρχος προκλητικά να απουσιάζει. Θα ήθελα πάρα πολύ και το προτείνω στον κύριο Ζέρβα, γιατί έχει χάσει έχει πολύ χάσιμο η εικόνα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια με την προκλητική απουσία από στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις. Εγώ παροτρύνω τον κύριο Ζέρβα, αν μας ακούει, ή αν μας ακούει κάποιοι συνεργάτες του, και πιστεύω ότι θα το κάνει και από μόνος του, να παραβρίσκεται και 25 Μαρτίου και στις στρατιωτικές και στις μαθητικές παρελάσεις και την 28 Οκτωβρίου. Ωραία. Gay Pride λέγεται, μου το έστειλε ο Χρήστος. Και λέει και λόγω κορονοϊού αναβλήθηκε, λέει, το Euro Pride. Θεσσαλονίκη, λέει, πάει ο τουρισμός. 50.000 κόσμο θα ερχόταν, λέει. Θα ήταν το Euro Pride. Α, Euro Pride θα ήταν φέτος. Από όλη την Ευρώπη. Καλά. Και χωρίς το Gay Pride ζει η Θεσσαλονίκη και η επιχείρηση. Καλά, σε λέει, κύριε Λογιστά. Και ετοίμασε τις δηλώσεις. Μην τα λέω συνέχεια. Τα λέω, τα ακούς και διαζώσεις. Αλλά έτσι. Και δεν είναι και ωραίο θέαμα για τα μικρά παιδάκια. Ξαφνικά εκεί που προχωράνε, ρε παιδί μου, με τους πατεράδες τους, ξέρω εγώ, στην παραλία ή στην Τσιμισκή, να βλέπουν μια ιδιαιτερότητα ενός ανθρώπου και να έχουν την απορία και ο παπάς να μην ξέρει. Δεν ξέρει, ας πούμε, να απαντήσει. Δηλαδή λέει το παιδάκι, το πεντάχρονο, μπαμπά, γιατί αυτός ο κύριος ο χοντρός με το μουσι, με την τρίχα στο στήθος και με το βυζί που κρέμεται, ναι, φοράει τακούνι και φοράει, ναι, καιρός καλτσόν, άντρας δεν είναι. Mm-hmm. Εσύ τώρα εκείνο το παιδί το πεντάχρονο, τι θα τα απαντήσεις, ρε φίλε Χρήστο. Πιάσαμε και τα κοινωνικά θέματα, έτσι, να τα λέμε όλα. Επειδή το έπαθα. Το έπαθα. Έχω προσωπική εμπειρία. Εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω εκείνη τη στιγμή.
Ωραία. Δηλαδή έμεινα εκδιάστηκα. Δύσκολη. Δεν έρθει για μέση απάντηση. Βέβαια, δικαίωμα του καθενός, έτσι. Εντάξει, ναι, προς Θεού. Δικαίωμα έτσι. Του καθενός. Άκουσε με. Εντάξει, φίλε, για... ό,τι γουστάρεις κάνεις στο κρεβάτι σου, δεν ανάγκη το διαφημίσεις και το παρελάβεις. Άκουσε δηλαδή, με. Δηλαδή, είπαμε παρελάβεις για να κάνεις τι. Παρελάβει κάποιος που έχει μια εθνική επέτειο, που τη θυμάται όλος ο λαός, ας πούμε το 1940 που δοξάστηκε η Ελλάδα κτλ. Να παρέλθει το 1821 με την Επανάσταση, ναι, να το καταλάβω. Εσύ να παρέλθει γιατί μου φοράζει αρτιέρα, ξέρω εγώ, και το ζουκί, εμένα, ξέρω εγώ, το κρέμεται. Εμένα, Τάσο, η άποψή μου είναι ότι μπορούν να κάνουν για μένα παρέλαση, αλλά ως ένα όριο, έτσι. Διότι η ελευθερία, είπες εσύ, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, διότι και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να έρθω να πάρω ένα. Ένα τέτοιο όχι, να σε βαρέσω μια. Πιστεύω τους λέω. Ναι, στα πιστεύω σου φυσικά έχουν δικαίωμα έτσι. Και εγώ λέω ότι πρέπει φυσικά να κάνουν και παρέλαση, αλλά όχι ακριβώς με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, έτσι. Υπάρχει και παρέλαση, μπορούν να κάνουν, έχουν μια ιδιαιτερότητα, μπορούν να κάνουν μια παρέλαση με ευπρέπεια τουλάχιστον, έτσι. Να μην βλέπουμε κάποιες εικόνες οι οποίες δεν είναι ωραίες. Αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά και έχουν δικαίωμα και φυσικά θέλουν να δείξουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, δικαίωμά τους, αλλά είπαμε κόσμια. Εμένα είναι αυτή η άποψή μου. Τώρα, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, την καταθέτει και επιχειρηματολογεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εσύ μένεις εκεί που είσαι, έτσι. Και ξεκινάμε αμέσως μετά, ανοίγουμε γραμμές. Έχω και έτσι για τον μπάσκετ θέλω να πω και εγώ κάτι, γιατί άκουσα και τον κύριο ένα πολύ μικρό σχόλιο και άκουσα τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον κύριο Αρβανίτη, ήταν σήμερα στην Τρόικα, στην εκπομπή. Ένα μικρό σχόλιο έχω να κάνω και φυσικά δεν ξέρω αν είναι και εσύ τίποτα και ανοίγουμε τις γραμμές κατευθείαν. Okay? Έγινε. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ από τις 9 μέχρι τις 11 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 23 10 287 και 3 οχτάρια. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Έχουμε ήδη γραμμή Τάσο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Τίποτα. Έγιναν. Μανούρες κάτω στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες. 10 άτομα την πέσανε σε 2 και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Ναι, μου το είπε ο Γιάννης αυτό χτες βράδυ. Δείχνει τη βιαιότητα τη βιαιότητα πραγματικά και τον αποτροπιασμό του θεατή. Προχωράει άλλος μηχανάκι, 2 άτομα και βγάζει ο άλλος ένα στυλιάρι από φτιάρι εν κινήσει και το χτυπάει στο κεφάλι και τους δείχνει κάτω. Και πέφτουν τα 2 άτομα κάτω και πάνε 10 άτομα ρε φίλε και τους κοπανάνε με κλωτσιές στο κεφάλι, στην κοιλιά, στην πλάτη και μάλιστα τον έναν του στυλιάρι, καταλάβατε που τοποθέτησαν. Το δείχνει το βίντεο καθαρά. Τι να πω, δεν ξέρω, η βλακεία, τι να πω, είναι ανήκητη, τι να πω, δεν ξέρω. 10 άτομα σε 2, τώρα δεν θέλω να ξέρουμε ποιοι ήτανε, ξέρουμε ποιοι είναι εκεί πέρα κάτω και τα κάνανε. Και μάλιστα λέγανε ότι έγινε σαν αντίπεινα γιατί είχε προηγηθεί, λέει, 2 άτομα, 3 τα ρίξαν στη θάλασσα λέει, και τους βάλαν να κολυμπάνε, ξέρω εγώ, Υπήρχε πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες που τα έδειχνε και στις ειδήσεις, σε ένα σύνδεσμο του Ολυμπιακού ήταν που πήγανε. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι είναι ηλιθιότητες, ανοησίες όλα αυτά που γίνονται. Κινδυνεύουν ζωές νέων ανθρώπων, γιατί άμα τα δεις τα παιδιά είναι 18, 20, 25, 23, 27, 17, 19. Καθίστε καλά στον κόλο σας. Συγγνώμη για την έκφραση, με συγχωρέσει το κοινό. Γιατί τζάμπα θα κλάψουν οι μανούλες και τζάμπα θα τρέχουν μανούλες και πατεράδες να παρακαλάνε και να πληρώνουν δικηγόρους και δικαστές για να σας βγάλουν από τη φυλακή. Και άμα θα μπείτε στη φυλακή στην ηλικία των 20, 21, 22, είστε και τρυφερούδια, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ωραία. Εντάξει, θα καταστρέψετε τη ζωή σας. Μην κινδυνεύετε λοιπόν. Μην διακινδυνεύετε λοιπόν για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη σωματική σας ακεραιότητα και γενικά τη ζωή σας. Γιατί μπορεί για μία χαζομάρα, για μία ανοησία, για μία βλακεία τη στιγμή, γιατί παρασύρθηκες και πήγες κάπου που δεν ανήκεις ή κάπου που επιδίωξες να πας, να καταστρέψεις ολόκληρη τη ζωή σου και είναι κρίμα και άδικο για ένα παιδί 20 ετών να μην ζήσει αυτά που πρέπει να ζήσει στην ηλικία του, γιατί είναι μία η ζωή μας και είναι μικρή, και να την περάσει τη ζωή του μέσα στην Μπουζού. Και πώς θα την περάσει με στην Μπουζού. Ωραία. Μπουζού είναι φυλακή για τους βλάχους. Καλά. Πάμε, Ζάχο. Πάμε λίγο το σχόλιο αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλησπέρα, φίλε. Παιδιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Ακούγομαι. Ναι. Ακούγες το όνομά σου. Καθαρά. Τάσο, είμαι ο Κυριάκος, ο Securitas. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Γεια σου, και ρε, Τάσο. Γεια σου, ρε, ψηλέ. Γεια σου, ρε, Κυριάκο. Τι γίνεται? Τι κάνετε? Ε, παλεύουμε. Κλασικά. Καλά, ρε, καλά. Κλασικά, παλεύουμε. Πας το προπό, άνοιξε. Πας το προπό καθόλου. Ναι, δεν πήγα ακόμη, θα πάω. Τώρα και λόγω της δουλειάς και όλα που δουλεύουμε κάθε μέρα βράδυ. Εντάξει, αγόρι να μου, εντάξει. Ζάχο, ναι. Κάτι είπες για τις παρελάσεις αυτών των ανθρωποειδών τώρα. Όχι, εντάξει. Όπα, μην χαρακτηρίζω, παρακαλώ. Πάσο, όχι, εντάξει, είπαμε, είμαστε κόσμοι, έτσι. Το παίρνω πίσω. Πάμε. Για τα gay pride, ότι πρέπει να έχουν παρελάσεις. Για μένα διαφωνώ κάθετα σε αυτό το θέμα. Όχι. Ναι, τελείως, άμα είναι τελείως. Έτσι, ο καθένας μας να βγαίνει και να κάνει παρέλαση. Και εγώ να πάω να κάνω παρέλαση. Όχι. Παρέλαση, εγώ ξέρω, κάνουν για να τιμήσει κάποιους ανθρώπους. Ναι. Για κάποιες εθνικές επαιτίους. Έτσι δεν είναι? Είπα ότι... είπα ότι όπως έχουμε και εμείς δικαίωμα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε κάστα ανθρώπων να κάνουμε, να βγούμε συντεταγμένα και να πάμε οπουδήποτε, έχουν και αυτό το δικαίωμα, αρκεί να είναι κόσμια, να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Αυτό ναι, είπα. Αλλά... τώρα, άμα διαφωνείς, εντάξει. Κάποιοι βάλανε και εικόνες Αγίων, εικόνες του Χριστού, στο πισινό και με συγχωρείς. Όταν λέω άσχημες εικόνες, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αυτά πρέπει... όλα έχουν ένα όριο δηλαδή. Αυτά είπαμε, όταν είπα άσχημες εικόνες, εσύ αυτή είναι όντως η πιο άσχημη. Μα δεν είναι μόνο άσχημη αυτή η εικόνα που περιέγραψα. Άσχημη εικόνα είναι να βλέπεις γενικά κάτι, τέλος πάντων, το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα υπάρχει... και το οποίο προκαλεί την απορία ενός 6χρονου, 7χρονου, 8χρονου, 5χρονου παιδιού. Υπάρχει, δεν ξέρω αν είπε, λογικά υπάρχει, όμως είπαμε, νομικοί δεν είμαστε για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, όταν κάνεις τα θεία και προσβάλλεις, δεν ξέρω αν υπάρχει νόμος, λογικά υπάρχει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν νομίζω να γίνεται τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω. Κάτι άλλο, Ζάχο, να μου πεις λίγο τι γίνεται με τον Άρη τώρα, τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση τώρα, με τις μεταγραφές, με τον Μπαν. Νομίζω ότι τις δύο προηγούμενες μέρες σχολιάσαμε και πιάσαμε και όλα τα δεχόμενα του τι μπορεί να γίνει. Ο Άρης θα προσφύγει στο ΚΑΣ, φυσικά, έτσι, για να βρει το δίκιο που έχει. Αλλά φυσικά πρέπει να υπάρχει και ασφαλιστική δικλίδα, πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο μνημόνιο συνεργασίας της ΕΠΟ. Της κυβέρνησης με την UEFA, έτσι. Πρέπει αυτοί είναι οι δύο πυλώνες που πρέπει να κατευθυνθεί. Και νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς, αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο Άρης. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Στο ΚΑΣ δεν νομίζω να βγει κάτι το θετικό. Τώρα θα δούμε ό,τι... ό,τι βγει, φίλε. Βγει, δεν βγει. Θα πας εκεί με τα όπλα που διαθέτεις, τα επιχείρηματά σου. Το τι θα βγει, θα το δούμε τι θα βγει. Έτσι. Εγώ δεν θα πω. Αν το ΚΑΣ θεωρεί ότι ο Άρης έχει άδικο, έχει άδικο. Έτσι, τέλος. Θα πρέπει να πορευτεί με αυτό. Στο μόνο που μπορούμε εμείς, σαν ΠΑΕ, να πατήσουμε ότι είναι το λάθος για την μεταγραφή του Τουρμισάη της ΕΠΟ. Και δεν μπορεί αυτό που είπε και ένας φίλος, το είπε βέβαια και ο κύριος Ιωαννίδης, δεν μπορεί να έχει νόμος αναδρομική ισχύ, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν άλλαξε τα τελευταία 13 χρόνια που υπάρχει αυτό το πράγμα με τη νέα ΠΑΕ Άρης και όλες τις άλλες νέες ΠΑΕ, τα 12 χρόνια ήταν OK και άλλαξε εδώ και 1,5 χρόνο. Ρώτα η FIFA. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και γιατί να είναι 12 χρόνια και δεν να μην ξέρω. Είναι 22 τότε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δουν νομικοί. Ισχύ υπάρχει ότι υπάρχει δικασμένο με την Λάρισα. Η Λάρισα αυτό το 2016. Εντάξει, τώρα δικασμένο. Προσέφυγε ένας ποδοσφαιριστής της Λάρισας, δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Το χρωστούσαν 160.000 ευρώ. Και η FIFA του τα επιδίκασε. Και μάλιστα ότι αν δεν πληρωθούν θα υπάρχει ποινή. Και πήγε στο ΚΑΣ και φυσικά κέρδισε η Λάρισα, έτσι, γιατί δεν έχει καμία σχέση αυτή η Λάρισα με την προηγούμενη. Αυτό είναι το... Τέλος πάντων, έγινε, χαιρετώ παιδιά. Θα τα δουν οι δικηγόροι αυτά, φίλε, θα τα δουν οι δικηγόροι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Να στείλουμε χαιρετίσματα πολλά στον Τάσο τον Καρλίτο που μας ακούει και στον φίλο μας τον Γιώργο τον Ξεκόλα από Στουτγκάρδη και στον Χριστόδουλο. Εμφανίστηκε. Δεν είχαμε νέα όσον αφορά το... Μια χαρά είναι, το ξεπέρασε. Μπράβο του. Και όχι μόνο το ξεπέρασε και πάρα πολύ γρήγορα τον κορονοϊό ο Χριστόδουλος και επέστρεψε στις προπονήσεις. Γιατί προπονεί μια ομάδα κοριτσιών πόλο. Πόλο, το θυμάμαι. Μας ακούει τώρα, παραπονιάρης. Λέει στο μάτσο ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, λέει με τον Όσκαρ Γκαρθία, με τη χαρτοπετσέτα τέλος πάντων που τραυμάτισε. Ναι. Ήμουν και εγώ, λέει, αλλά δεν είπε. Είπες λέω μόνο για τους Αυστραλούς και τους Γερμανούς, γιατί σου είδες, δεν τους χωνεύεις. Έκανε παράπονα. Έτσι. Πάμε. Πάμε. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι.
Παταγιούτα πιάσα γραμμή, ωραίο αυτό. Έχει άλλες δύο γραμμές. Γίνεται χαμός, πανικός. Αν δεν πάρεις πρώτος νωρίς, μετά άστα να πάνε. Πάμε, Χρήστο, πάμε. Ναι, παιδιά, θα παρακαλέσω, δεν ξέρω με όση δύναμη έχω, αν ακούγεται στα κλιμάκια της κυβέρνησης, τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων να τα σέβονται πλέον από εδώ και πέρα πολύ, πολύ αυστηρά. Ήδη έχουν κάνει χάρισμα στα κανάλια 21 εκατομμύρια, ήδη έχουν κάνει για κάποιες εργασίες στους γιατρούς, δικηγόρους, δεν ξέρω τι, άλλα 40 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι άλλα δώσανε σε φίλους τους εκεί να βγάλουν μάσκες στη Λάρισα, χατηράκια, δεν ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει τώρα ήρθε και το θέμα του ποδοσφαίρου. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γεραπετρίτη να μην εμπλακεί σε μνημόνια με φίφες και με τέτοια, γιατί δεν θέλω, επαναλαμβάνω και πάλι, ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει φέσια προηγουμένου, παπαζαχαρίες, κουλοχέριδες, συστών, μισών, ήδη ξέρω εγώ από την ΑΕΚ, όταν ο κύριος Λέμης Νικολαίδης δεν πληρώνει ΦΠΑ για να κάνει μεταγραφές, ή ο Μάικς ο Ψωμιάδης που 1 εκατομμύριο για καφέδες και για αυτά, όλα αυτά δεν πρέπει να μπουν σε καμία περίπτωση σε μνημόνια με φίφες και με τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο κύριος Ψαλτίδης, ο κύριος Καρυπίδης, αυτά που λένε κάθε μέρα, να τα ξεχάσουν και να βρουν μια λύση να πληρώσουν έστω το πρωτογενές κεφάλαιο στους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αυτούς όλους που χρωστάνε, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με τα χρέη του Ιβάν τα 10-11 εκατομμύρια, όπως πληρώσαμε όλους τους παίχτες όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, και δεν αφήσαμε κανέναν θέση. Παρακαλώ και εγώ πολύ όλες αυτές τις ομάδες που έχουν υπόλοιπα με παίχτες, γύρω στους 100 έχει ο Άρης, Παπαζαχαρίες, Παπαστεργιανός, Παπαζαφυρίου. Ένα-ένα όμως, θα απαντήσουμε μετά. Ναι, ναι, παρακαλώ να μην εμπλακεί αυτή η κυβέρνηση άλλο και να μην σπαταλά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όπως για εμάς αθέτησε το τηλεοπτικό που το είχε έτοιμη η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν το εκπλήρωσε τα 7,5 εκατομμύρια και απέναντίας τώρα στο Σπύρο τον Παπαδόπουλο και στη μία και στην άλλη που βγάζουν σποτ για να πλένουμε τα χέρια μας και να αεριζόμαστε τα παράθυρά μας και αυτά. Έδωσε 21 εκατομμύρια. Παρακαλώ πολύ, όπως εκεί σεβάστηκε και δεν έδωσε το τηλεοπτικό στον ΠΑΟΚ, το ίδιο και τώρα να σεβαστεί και να μην μπει σε μνημόνια με FIFA. Ένα λεπτό. Καταρχήν, το θα μπει στο μνημόνιο με την FIFA δεν σημαίνει ότι θα πληρώσει τίποτα. Έτσι. Απλά η FIFA θα δεχτεί. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα φύσκια. Περίμενε. Ποιος θα τους πληρώσει. Περίμενε, δεν θα τους πληρώσει κανένας. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Περίμενε την απάντηση. Γιατί το ρώτησα. Αν μου είπαν ψέματα, σου λέω κι εγώ ψέματα. Λοιπόν, δεν πληρώνει τίποτα, δεν θα πληρώσει. Δεν θα πληρώσει τίποτα. Το μνημόνιο είναι κατεβαίνουμε εμείς σε κάποια άλλα πραγματάκια, δεχόμαστε κάποια πραγματάκια και εσείς δέχεστε αυτό το πράγμα. Ακόμη και αν αλλάξετε ρότα, θα το αφήσετε από εδώ και πέρα. Έτσι πάει. Κατάλαβες. Δεν πληρώνει. Δεν το ξέρω. Κάποιες συμφωνίες οι οποίες έκανε η κυβέρνηση με την UEFA, πού να ξέρω. Σε κάποια πράγματα. Έχει οικονομικές επιπτώσεις. Όχι. Π.χ. στο τέτοιο, στο πώς θα βγαίνει η ΕΠΟ, παραδείγματος χάρη. Ένα αυτό. Τους Παπαζαχαρία έχουν τελεσιδικήσει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Και βέβαια και τον κύριο Παναγόπουλο. Άμα τον ακούς να πάει να τα διεκδικήσει. Στον Άριο Πάγο έχει τελεσιδικήσει. Έχει τελεσιδικήσει. Να πάει. Φυσικά έχει δικαίωμα. Ωραία. Θα ζητήσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχεις δίκιο. Θα ζητήσεις. Έχεις δίκιο. Ναι. Φυσικά δεν πρέπει να πληρώνει το κράτος κανένα τέτοιο και δεν πρέπει να εμπλέκεται. Θα ζητήσει και από τον κύριο Γεραπετρίτη όμως να πάρει πίσω την τροπολογία και να πάει στο ΚΑΣ και αν. Περίμενε. Δεν βλέπω να το ζήτησες. Δεν βλέπω να το ζήτησες. Δεν το είπε. Θα ήσουν τέλειος. Όχι. Περίμενε να τελειώσω αυτό που λέω. Θα ήσουν τέλειος αν έλεγες κύριε Γεραπετρίτη αυτό που δεν πρόκειται για χρήματα. Αλλά. Φίλε μου, δεν άκουσα να λες. Περίμενα να ολοκληρώσει σκέψη μου, ναι. Εγώ δεν σ' άκουσα. Είπε ποτέ. Όχι, καθόλου πλάκα δεν έχω. Ουλίτιδα. Άκουσε με, δεν σ' άκουσα να λες. Άκουσε με, φίλε μου, να τελειώσω τη σκέψη. Θα πάρει πίσω, κύριε Γεραπετρίτη, και την τροπολογία. Περίμενα να ολοκληρώσω. Εγώ δεν είπα είσαι ένοχο. Ωραία, μα δεν είπα εγώ ότι άκουσα να σου πω, θα συμφωνήσει. Δεν σ' άκουσα. Δηλαδή τι, ναι.
Θα τον πεις, κύριε Γεραπετρίτη, θα πάρεις πίσω και την τροπολογία. Εμείς θα πάμε στο ΚΑΣ. Θα πάμε στο ΚΑΣ, είμαστε αθώοι. Αλλά αν το ΚΑΣ μας βγάλει ενόχους, θα πέσουμε. Δεν σ' άκουσα να το λες. Δεν σ' άκουσα να το λες. Αυτό είναι εύκολο που ζητάς. Δεν σ' άκουσα να το λες. Εύκολο ή δύσκολο. Συγγνώμη λίγο, Ζάχο, να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Αυτό που λες εσύ το είπε ο ΠΑΟΚ επίσημα. Όχι, εγώ δεν ξέρω τι είπε ο ΠΑΟΚ. Αυτό το ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Τάσο, εγώ δεν λέω τον ΠΑΟΚ, τον φίλο λέω. Άσε τι λέει ο ΠΑΟΚ. Εγώ το φίλο. Το φίλο είναι κάτι επίσημα. Εφόσον είμαστε ένοχοι. Ναι, εγώ λέω εφόσον ισχύει αυτή η νομοθεσία, μην κάνετε τροπολογία, ρίξτε μας. Εγώ δεν λέω για, εγώ δεν είπα για τον ΠΑΟΚ, για το φίλο είπα. Για το φίλο που μιλάει. Δεν άκουσα ποτέ να το λέει. Κατάλαβες. Είναι εύκολο αυτό που ζητάει. Να γίνει αυτό που λέει. Mm-hmm. Να πάμε στο ΚΑΣ να δικαστούμε και αν είμαστε ένοχοι να φουντάρουμε. Mm. Επαναλαμβάνω για να κλείσω τα ζωνίκρατα τη γραμμή. Έτσι, πάμε. Θα παρακαλέσω με όση δύναμη φωνή έχω και ακούγομαι αυτή την ελάχιστη. Ωραία. Τον κύριο Γεραπετρίτη. Έγινε, ακούστηκες. Άσο να το ξαναπεί, δεν πειράζει. Με τον Καρυπίδη και με αυτά, ναι. Να μην εμπλακεί σε μνημόνια και με λεφτά και με φέσκια προηγουμένων ομάδων, Άρη, ΑΕΚ αυτά, γιατί δεν γουστάρω να πληρώνουμε άλλο τα φέσκια τους. Ωραία. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το πολύ πολύ για κατάλα, θα... μπορεί να βγει τώρα και ένας Αριανός και να, σε, να πει τρέγια. Και εσείς τώρα αυτό που ζητάει ο Χρήστος να πούμε, όταν σας είχαν παγωμένα αυτό τα χρέη 10-15 χρόνια, θα μας τα παγώσουν και εμάς, Χρήστο. 15 χρόνια έπρεπε να το ζητάς και τότε. Έλα, έτσι, εντάξει, εντάξει. Αγένος, αλλά η διαφορά για να τα λέμε όλα, γιατί εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη, είναι ότι άμα θα ρωτήσω εγώ, Αριανό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ναι, πες μου μια ομάδα που πλήρωσε το χρέος της στην Ελλάδα και δεν άλλαξε αφημί ή δεν έπεσε κατηγορία για να γλιτώσει τις οικονομικές διαμάχες που είχε με ποδοσφαιριστές, με επαγγελματίες, τέλος πάντων κτλ. Πες μου μια ομάδα η οποία πλήρωσε. Έστω το πρωτογενές πλες. Ναι, δεν υπάρχει, αλλά η τιμωρία. Η τιμωρία. Τάσου τώρα το είπες. Η τιμωρία. Αν απαντήσει ένας φίλος του Ολυμπιακού. Θα σου πω εγώ, δεν ξέρω. Του ΑΕΚ, του Άρη. Του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, του Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι Άρης, θα σου πω ότι η τιμωρία μας που δεν πληρώσαμε είναι ότι πέσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Εκτός αν είναι λίγο πράγμα. Δεν μείναμε στην ΑΕ Εθνική και δεν πληρώσαμε. Αυτό έγινε με τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, πώς θα το πεις. Στη ΓΑΜΑ Εθνική πήγατε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Γι' αυτό που χρωστούσαμε. Ήταν ένας τρόπος διαφυγής για να επανέλθει ο Άρης μετά από κάποια χρόνια. Όπως επανήλθατε τώρα στη μεγάλη κατηγορία και καθαρός οικονομικά. Ναι. Αυτό λέμε. Ναι, αυτό αλλά που έπεσα, έκανε πλήρωσα. Υπήρχε, αυτό που έκανε η ΑΕΚ πριν από εσάς, τη χρονιά που ήταν να πέσει βαθμολογικά ο Άρης, αν θυμάσαι, έδωσε τη διαταγή, ξέρεις ποιος. Αυτά τα ξέρουν οι αεξίδες. Και έπεσε η ΑΕΚ. Λέω, επαναλαμβάνω, να μην πέφταμε όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό και... λόγω χρεών και να είμαστε στην Αλφα Εθνική, έχεις απόλυτο δίκιο να το πεις. Ο Άρης τιμωρήθηκε για αυτό το πράγμα, έτσι έπεσε. Δεν την έβγαλε καθαρή, δεν έμεινε. Μήπως το ήθελε. Άλλο αυτό, έπεσε, τιμωρήθηκε όμως. Χρωστούσε. Στο κάτω-κάτω το είπες και εσύ. Ας μου τα παγώναν και εμένα 15 χρόνια τάσου και μπορεί να έβρισκα κι εγώ κανένα σαβίδι, μία στο εκατομμύριο. Ναι, η διαφορά όμως ήταν εξαισιά. Εγώ το είπα για να υπάρχει αντιστάθμιση. Η διαφορά ήταν ότι εγώ θυμάμαι γιατί κάναμε και τότε, ακούγαμε και ράδια και κάναμε και εκπομπές κτλ. Πήγαινε, είχε πάει τότε ο κύριος Ζαγοράκης, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, επανειλημμένα και σε ΠΑΣΟΚ και σε Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Έκλεινε ραντεβού με τους υπουργούς οικονομικών κτλ. Ναι, θα το διευθετήσουμε το θέμα, ναι, θα το ρυθμίσουμε το θέμα, ναι, θα το κάνουμε το θέμα των χρέων. Για να πληρώσει δηλαδή. Και όλοι μας γράφανε στα παλιά τους τα παπούτσια όταν έφευγε ο Ζαγοράκης. Ναι, γιατί πήγαινε, για να πληρώσει, όχι, γιατί να το διευθετήσουμε. Φυσικά. Να πληρώσει πήγε, βέβαια, για να κάνει ρύθμιση των χρεών. Ρύθμιση, ναι. Εντάξει. Φυσικά, ρύθμιση των χρεών. Ναι, αυτό όταν δεν το θυμάμαι. Των χρεών να πληρώσει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν λέω ότι λεφτά δεν το θυμάμαι. Όπως πλήρωσε και το δάνειο που λέτε ότι άνοιξε η Τράπεζα Κυριακή το 2 εκατομμυρίων ευρώ, το πλήρωσε με τους τόκους. Ο ΠΑΟΚ δεν πιστόλιασε κανέναν. 2,5. Ο ΠΑΟΚ δεν πιστόλιασε κανέναν. Ναι. Ούτε είναι ΑΕΚ. Δύο φορές θα τη χαρίσουν από 150 εκατομμύρια ευρώ, την κάνουν και γήπεδο. Είπαμε, υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να κάνει ένα γήπεδο με δικά του λεφτά, με του Προέδρου τα λεφτά, και τον έχουν βάλει 580 τεκλοποδιές. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία που είπε όταν ήταν εδώ στην έκθεση και ο Πρωθυπουργός και ο Υφυπουργός και όλη η επίσημη Νέα Δημοκρατία είπε θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να επιστρέψουμε και να τρέξουμε την κατασκευή του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Πού είστε, ρε!
τον κύριο όσον αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη. Και να σας πω και κάτι. Άμα θέλει, ας μην βοηθήσει. Σας που ακούτε τώρα και είστε λίγο στην πολιτική και είστε και βουλευτές εδώ της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ το κάνει το γήπεδο με δικά του λεφτά. Δεν θα επιβαρύνει το κράτος. Θα βοηθήσω και εγώ. Όπως το επιβαρύναν κάποιοι άλλοι. Θα βοηθήσω στην δηλαδή καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχει αντί να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος επενδύει στην πτωχευμένη Ελλάδα εδώ και πόσα χρόνια, αντί να τον βοηθήσουν να τον στρώνουν κόκκινα χαλιά και να τον ανοίγουν τις πόρτες και να τον δίνουν χαβιάρια και ζαμπάνιες όπου μπαίνει, τον βάζουν τρικλοποδιά και τον ρίχνουν ξύδι στην πληγή. Ας ξεκινήσει την καταστροφή. Ας πάτε, ρίξτε την ντουμπά να πάρει να βοηθήσει. Μην τα παίρνετε όλα οπαδικά. Πάρτε το λίγο για το καλό και την ανάπτυξη την οικονομική του τόπου μας. Γιατί εδώ θα γίνει ένα διαμάντι στην πόλη μας. Άντε, ας ξεκινήσει η Τάσο. Θα είναι το κόσμο των Βαλκανίων το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για όσοι το καταλάβατε. Θα έρθω κι εγώ, δεν πιστεύω να έχω πρόβλημα. Έτσι, όταν είναι στην κατεδάφιση, να έρθω να μαζί, βοηθήσω. Θα σε πάρω μαζί μου στη Σουήτα. Έτσι. Όχι, να βοηθήσω στην κατεδάφιση, λέω. Τι βαριοπούλα και τέτοια. Θα βοηθήσω. Άμα θες να βάλεις την πρώτη μυστριά να πούμε στα εγγένεια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είναι 10. Αμέσως μετά το 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια και πάλι θα είναι ενεργό. Θα κάνω και το σχόλιο για τον μπάσκετ, γιατί εκεί υπάρχουν έτσι κάποιες μικρό. Όχι εξελίξεις, μη εξελίξεις και πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Εδώ. Λοιπόν, έτσι, και εγώ έχω κάποια θεματάκια. Πάμε έτσι. Τότε γρήγορα στο διαλυματάκι. Είναι 10 ακριβώς. Δεν μην κλείνεις, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Κάτσε εκεί που είσαι. Πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά, επαναλαμβάνω, το 23, 12, 87 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι ενεργό. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 11 η ώρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με Τάσο Τρία και Ζάχο Ντρούλινγκ. Με Simple Red μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Τάσο Τρία και Ζάχο Ντρούλινγκ. 23, 12, 87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23, 12, 87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ενεργό από αυτή τη στιγμή, περιμένουν τα δικά σου τηλεφωνήματα. Τάσο, κάτι θέλω να πεις και εγώ να σχολιάσω για το μπάσκετ. Ναι. Θέλω κάτι. Ναι, να πούμε μισό λεπτό ότι άλλο ένα βράδυ ένα από τα λίγα μαγαζιά στην Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο διαθέτει σούβλες, χάρες και τα πάντα όλα στα κάρβουνα, είναι το Στέκι του Κωστή και είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Το Στέκι του Κωστή λοιπόν, με μοναδικές γεύσεις από σούβλες και χάρες. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, απολαμβάνεται κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, κοτόπουλο σούβλας, πανδεσία γεύσεων αποκριτικά πρώτης ποιότητας μόνο στο Στέκι του Κωστή. Λοιπόν, να πούμε ότι τηλέφωνο παραγγελιών για το φίλο μας τον Δημήτρη, έτσι, είναι το 2310-620-727. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται η παραγγελία στην πόρτα σας από το Στέκι του Κωστή. 2310-620-727. Τηλεφωνήστε και δοκιμάστε, γιατί εμείς τα δοκιμάσαμε με τον Ζάχο και πάθαμε την πλάκα. Όντως. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν σε δίδυμα ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ή να πάει σε εκλογές μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, να εξαγγείλει δηλαδή εκλογές σε επόμενους μήνες, ή να κάνει έναν ανασχηματισμό. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι υπέρ του ανασχηματισμού και όχι των εκλογών και μάλλον εκεί θα καταλήξει. Αυτή η λύση προκρίνεται τέλος πάντων στο μυαλό του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του και όπως διαρρέει τελειώνει τον κύριο Αυγενάκη. Ένας από τους υπουργούς, υφυπουργούς που θα αποχωρήσουν και ο οποίος είναι πρώτος στη λίστα του Πρωθυπουργού, έτσι λένε τα ρεπορτάζ, είναι ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει προκαλέσει. Ετοιμάσου για το, για το δόκο. Ναι, αρκετές προστριβές και τεράστιες αντιπαραθέσεις με συζητήσεις μέχρι την σημερινή παρουσία του Υπουργείου Αθλητισμού. Έχει καταφέρει, θα πούμε, λόγω των δικών του χειρισμών να προκαλέσει δυσφορία σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, τώρα ίσως και στον Άρη, δεν ξέρω. Έτσι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο Αυγενάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που φθείρουν πλέον την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει δημιουργήσει αρκετή φθορά σε αυτούς τους 9 μήνες με 10 που βρίσκεται στο Υπουργείο και είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει μετά τον ανασχηματισμό. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ωραία. Ένα από τα νέα τα οποία νομίζω ότι είναι άξια αναφοράς.
Πάμε στις γραμμές, έχουμε ήδη γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Mm-hmm. Δεν περιμένω φίλο. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Αλήθως. Αλήθως. Εγώ θα πω, αν και άκουσα το μεσημέρι το Γιώργο που είπε ότι δεν είναι σωστό. Είναι έτσι, κύριε Βασίλη, δεν είναι σωστό αληθώς ο κύριος. Αληθώς Ανέστη, λέμε. Αληθώς ο κύριος είναι λάθος, δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να το πεις κι εσύ. Θα πάρω τον Πάτερ Βασίλη τώρα. Είναι να για μας ακούει ο Πάτερ Βασίλη. Άμα ακούει ο Πάτερ Βασίλη, θα με πάρει τηλέφωνο. Στα σχολεία σας, στις γυναικιδούλες που είχαμε ενώπιση των γιορτών, δεν τις θυμάστε? Εγώ θυμάμαι, γι' αυτό το λέω κύριε Βασίλη, ότι και τα δύο ήταν σωστά. Όχι, τι γράφαν οι γυναικιδούλες? Τι γράφαν, όχι, δεν μπορώ να το δει. Για πέστε μας. Είχα Χριστός Ανέστη από τη μια πλευρά, στη μέση συνήθως ένα αυγό, mm-hmm, και από την άλλη πλευρά Χριστός Ανέστη. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα, ναι. Το σωστό ποιο είναι όμως? Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σωστό. Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω ότι προς Θεού, σωστό είναι το αληθώς Ανέστη. Αλλά θυμάμαι ότι και τα δύο ήταν σωστά. Βέβαια το τέτοιο το πιο κοινό είναι το αληθώς Ανέστη. Εγώ είχα κολλήσει με το αληθώς ο Κύριος. Ότι αληθώς ο Κύριος Ανέστη, δηλαδή. Κάτι έτσι. Οικονομία το λένε. Mm. Ωραία. Όπως πολλά πράγματα που στο πέρας το χρόνο, ξέρεις, ξεφεύγουν λίγο. Ναι, είναι στην καθημερινότητα λέμε πολλά. Υπάρχει ένα βιβλίο, μου το έχει κάνει ένα δώρο πολύ καλός φίλος. Κάποιες εκφράσεις, τις οποίες τις λέμε συνέχεια, νομίζουμε ότι είναι σωστές και είναι, είναι λάθος. Ναι, παραδείγματος χάρη, αυτό που θυμάμαι πολύ έτσι έντονα είναι το ότι λέμε ζωντανή μετάδοση. Λέμε είναι σε ζωντανή μετάδοση. Δεν υπάρχει ζωντανή μετάδοση και πεθαμένη, είναι σε απευθείας μετάδοση. Εντάξει, αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολλές οι εκφράσεις που τις λέμε, δεν είναι μόνο τις λέμε, τις λέμε και νομίζουμε ότι είναι και σωστές, ενώ είναι τελείως λάθος. Κοίταξε, είναι πάρα πολλά, είναι πολλές λέξεις της αρχαΐζουσας ή της αρχαίας ελληνικής που έχουν άλλο νόημα και σήμερα τα χρησιμοποιούμε για άλλα νοήματα και ούτω καθεξής. Κοίταξε, για όλα υπάρχει μια οικονομία, να ξέρεις. Για λόγους οικονομίας. Πέρασε πολλά αυτός ο κόσμος. Το πρώτο λεξικό μας το συνείδεξε ο Κοραής μετά την απελευθέρωση. Αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τουρκικές και βενεσιάνικες λέξεις. Πολλές τουρκικές. Που περάσαν και αργότερα στην καθημερινότητά μας. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ένας λαός ο οποίος είχε ένα χαζάρι πάνω από το κεφάλι επί 400 συνοπτά έτη. Ούτε ένα ούτε δύο. Το Καρντάσι παραδείγματος χάρη είναι τουρκική, έτσι κύριε Βασίλη. Ναι, Καρντάσι που λέμε. Αλ Καρντάσι. Καρντάσι. Είναι τουρκική λέξη. Γι' αυτό δυστυχώς. Δεν μου λες. Τάσο, εχθές όταν κλείσατε άκουσες τον Ζάχο που έκανε είσοδο στη ζούγκλα? Όχι. Το χάσες αγόρι μου. Δεν μου λες Τάσο. Συνειδητοποιημένα είπες στον Ζαγόρα όταν ανοίξουν τα μαγαζιά να πας και εσύ μαζί του σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που πάει. Σε ποια απ' όλα? Γελάει τώρα ο Ζάχος. Έχασε στάσεις στην εκπομπή. Ζάχο, βοήθα, δεν κατάλαβα. Όχι, το είπα εγώ ρε παιδί μου, λέγαμε για πώς ανοίξουν τα μαγαζιά και πώς αν ισχύουν αυτοί οι κανόνες, ναι, που υπάρχουν με τα δύο μέτρα. Στην αρχή κατάλαβα ότι το έλεγα για το καλοκαίρι. Μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω, δεν μιλάω για το καλοκαίρι, λέω για το χειμώνα. Πώς θα είμαστε μέσα, δηλαδή σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαράκι, ναι, σε δίσκο που πάμε εμείς τακτικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτά, άμα ισχύουν αυτοί οι κανόνες, δεν θα ανοίξουν το χειμώνα. Έτσι. Ας την προπαίδεια, πες στον Τάσο, τι είπε στον Ζαγόρα. Τι, δεν το θυμάμαι κύριε Βασίλη. Είπε ότι. Εγώ το είπα ότι θέλω, ειδικά σε εκείνο το μαγαζί, είναι κάτι φωτογραφίες με ένα τεράστιο πολυέλαιο. Που έτσι είναι πολύ ωραίο έτσι. Και λέω θέλω να έρθω ρε παιδί μου μία φορά. Α, με γεια σου. Ναι. Λοιπόν. Εκεί πάνω είπε, έκανε ένα σχόλιο. Σε εξήγησε ότι εκεί όταν πίνεις την κίτρινη την τεκίλα σε σφινάκι. Ναι. Ότι κάθε τρεις τεκίλες πίνεις και το σκουλίκι που έχει μέσα το μπουκάλι. Ναι. Έχει το μπουκάλι αυτό από την κίτρινη τεκίλα. Κάτσε λίγο, αυτό με ενδιαφέρει με το σκουλίκι. Έχει σκουλίκι. Υπάρχει μπουκάλι τεκίλα με σκουλίκι μέσα. Τώρα το ακούς πρώτη σκουλίκι φορά. Σκουλίκι, κανονικό. Τι κανονικό, το οποίο το πίνεις. Τι είναι, ας αργανός μέσα. Ναι, ρε. Παλαβώσατε. Όχι, ρε, αυτό είναι πάνω από 20 χρόνια αυτό το μπουκάλι. Δεν θυμάμαι πώς λέει. Παλαβώσατε, ρε. Όχι, κανονικά. Και το πίνουνε. Σε κάποια στιγμή, σε κάποιον θα πάει το σκουλίκι. Ακούστε λοιπόν. Ένα και κλείνω. Αυτό που είναι ακριβώς για να το πιέζε, ρε. Το σκουλίκι να πιέζε. Να περάσω τον Ζάχο και να σας πω. Μικρό είναι. Το καλό είστε.
Το 1988 ήμουνα στην Απανατολή. Στην Κίνα λοιπόν βλέπω ένα μαγαζί απ' έξω, δηλαδή το ίδιο αυτός που ήμασταν μαζί, εγώ δεν το πρόσεξα καθόλου, αλλά αυτός τρόμαξε γιατί είχε μια κόμπρα η οποία μείνει ζωοζώντανη. Μιλάμε ζωοζώντανη, νομίζω θα σε φάει. Και σηκώνω τα μάτια πάνω, βλέπω drugstore. Μπαίνω μέσα. Το λέω τι είναι εδώ, αρχίζει και ο Στακινέζικο, λέω να μιλάει αγγλέζικα. Έρχεται η κοπελίτσα, μου λέει είμαστε φαρμακείων. Βλέπω εντάξει, ήταν αυτοί όλοι, ξέρεις πως είναι οι Κινέζοι, με το ίδιο κουστούμάκι, το ίδιο καπελάκι. Ναι, μοιάζουν κιόλας είχαν, όλοι. Είχαν από 3 χιλιόμετρα χαρτί καθένας, γιατί αν δείτε πως γράφουν θα πεθάνετε στο γέλιο. Και το βλέπε το προσωπικό, όπως έχουμε εμείς στα μαγαζιά με τους ξερούς καρπούς, φανταστείτε εδώ, είχαν τέτοια ναι. Μικρά ντουλαπάκια, ανοίγαν, είχαν κάτι κουταλάκια μικρά, τώρα φαντάσου, σου λέει χαρτί 3 χιλιόμετρα. Τσακ, 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 τον έβαζε, τον έκανε μέσα κάτι σφινάκια, τον έλεγε πάρε. Λέω, τι είσαι. Σόπα. Μου λέει, έχει πρόβλημα με την πίεση, μου λέει. Σε μια στιγμή, έρχεται ένας, έπιανε το στομάχι του, κατακόκκινος. Το βλέπει, βλέπει το χαρτί που έχει αυτό στο χέρι. Του λέει, εδώ έχει μια γυάλα, όπως έχουμε εμείς στις καραμέλες σε ορισμένα καταστήματα. Και είχε μέσα, όπως είναι οι βδέλες, αλλά λίγο πιο μεγάλα φίδια, φιδάκια μικρά. Βάζει μέσα μια κουτάλα όπως παίρνουμε εμείς στη σούπα, παίρνει από αυτό το υγρό που έχει μέσα και τρία φιδάκια. Τακ, κάτω. Πηγαίνω, λέω, τι έκανε αυτός. Μου λέει, αυτά τα φίδια πηγαίνουν και χτυπάνε το έλκος. Για να μην ανοίξει το έλκος, εκεί που πάει να γίνει η πληγή, και το κλείνουν και έπειτα λέει, πεθαίνουν μέσα στο στομάχι και αφοδεύονται. Γι' αυτό για το σκουλίκι που σου φάνηκε παράξενο. Όχι, εγώ δεν θα πέρα από το φίδι να πούμε στο εγώ στομάχι μου. Εγώ νόμιζα το ήξερα αυτό το πράγμα γιατί είναι και του ποτού τάσος. Το δεν έχει τώρα. Δεν τεκίλα, και εγώ δεν μπορώ τεκίλα. Και εγώ δεν μπορώ τεκίλα με τίποτα. Το χειμώνα έκανα ουισκάκι έτσι special, όχι τα φτηνιαδούρικα. Και το καλοκαίρι άσπρα ποτά. Δηλαδή από εδώ και πέρα τζινάκι, έτσι. Καμιά βότκα. Βότκα. Α, μπράβο. Το μεσημέρι τσιπουράκι, κανένα ουζάκι, κανένα μπυρόνι, ξέρω εγώ το πολύ, μέχρι εκεί. Ναι. Από τον Οκτώβριο και μετά που σφίγγει λίγο καιρός, κανένα κουνιακάκι, κανένα ουσκάκι, κανένα τέτοιο. Να, τέτοια πράγματα. Καλοκαίρι καλύτερα να πιεις μπύρα, το αλκοόλ δεν βλάπτει. Άσπρα ποτά, που δεν παχαίνουν κιόλας κύριε Βασίλη. Το ό,τι άσπρο ποτό είναι το καλοκαίρι, να ξέρεις δεν παχαίνει. Έτσι, τζιν, βότκα, αυτά. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Κύριε Βασίλη, παιδιά, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Για χαρά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Καλησπέρα στις Τσουβαλοπροβιές του Λίμπερο. Καρλίτο. Τι είπες, στις. Γεια σας, Ζουλή. Στις. Τσουβαλοπροβιές. Δηλαδή τσουβάλια είμαστε Τάσο. Ευχαριστούμε. Τσουβαλοπροβιές. Προβιά είναι το τομάρι. Το τομάρι του ζώου. Μπράβο. Είδες θα πάω ξύρι κατά πιάνει ο Τασούλης. Εσύ ακόμα χαμπάρι. Εγώ τι να τα πιάσω σε άλλο μήκος κυμάτος είμαι. Τι να τα κάνω. Εντάξει ρε φίλε, τόσο όταν κατεβαίνει και είναι αρπακτικό. Λοιπόν. Αρπάζει από το τομάρι του, αρπάζει το ζώο και το κεφάλι. Λοιπόν, Τάσο, γι' αυτό τα ξέρουμε. Περίμενε λίγο εσύ τη εκπομπή, δώσε μου 20 δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε εδώ πάνω στο θέμα που λέγαμε για την κίτρινη τεκίλα. Εδώ το φίλο μας τον Τίμη, ο οποίος είναι, είπαμε και επαναλαμβάνω, ιδιοκτήτης του από το χρώμα, έτσι. Λοιπόν, λέει, μεσκάλ λεγόταν. Να το χαιρετήσουμε τον Τίμη. Καλησπέρα. Ας ανοίξει για να περάσουμε και μια βόλτα, έτσι. Να δούμε και το πρόγραμμα. Δούλευε μια φίλη μου εκεί, η Κατερίνα, στο χρώμα. Παλιά. Okay. Εμείς πήγαμε όταν ήταν η Ρουμπίνη, τώρα είναι, ήταν τουλάχιστον προ-κορονοϊού. Ήταν η τώρα είναι η Σμαράγδη. Τώρα είναι η Λένα Παπαδοπούλου. Ήταν τουλάχιστον, άμα θα συνεχίσει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, βέβαια. Η Παπαδοπούλου είναι. Βέβαια. Να κάνουμε μια σκασιά. Θα πάμε. Λοιπόν, λέει, δικιά μας κοπέλα είναι. Βέβαια, γιατί να μην πάμε. Δουλεύει ακόμη. Ανιψιά της πίτσας είναι το Λενάκι. Ναι, Λένα Παπαδόπουλου, ναι, σωστό. Λοιπόν, μεσκάλ λεγόταν η τεκίλα μας, λέει ο φίλος μας, με το σκουλί και το τελευταίο συνάκι με το σκουλί και το πουλούσαμε, λέει, διπλά. Και ήταν κίτρινη ζάχο. Κίτρινη, κίτρινη. Σόπα, ρε. Έλα, το πάμε. Το είχα ακούσει, αλλά μόνο στο άκουσμα αυτό, ρε παιδιά, εντάξει, δεν θα κάνω το αυτό, αλλά δεν μου βγαίνει εμένα πάνω το πιο. Όχι, ακούστε, μαγκές.
Ακούστε τώρα τι γίνεται στο Μεξικό μας με το σκουλίκι. Τι γίνεται. Είναι λίγο σε κουέρβο, απλώς πρέπει να πας σε κάβα να πληρώσεις χίλιες φορές πάνω το μπουκάλι. Στο Μεξικά, οι Μεξικάνοι, εκεί πέρα οι ντεμεκ μάγκες που κλωτσάνε το μπαρ και μπαίνουν μέσα οι καμπόιδες, ρε παιδί μου, βάζουν στοιχήματα, κρεμάνε ένα αυγό σε ένα σπάγκο, γι' αυτό είναι όλοι φαφούτιδες κιόλας, και βάζουν στοίχημα όποιος πιάσει το αυγό με το στόμα, ναι, ρε, είναι... μιλάμε για να τι είπες, ρε φίλε, τι είπες πάλι. Και όσο βάζει το σκουλίκι στο τέλος για να φάει το σκουλίκι, σπάνε τα αυγόρια της αμούτερα τους εκεί πέρα, πέφτουν και λίγοι αμπιφαλιό. Λοιπόν, για να φάνε το λίκι σκου, μένουν και φαφούτιδες και πάει το αυγό από εδώ και πάει από εκεί, γι' αυτό είναι σαν μεξικάνικες αποβολές. Μάλιστα. Για να φάνε το σκουλίκι, το οποίο λέει, άμα θα φάσε λέει, και το σκουλίκι, θα γίνεις λέει και ψιλολάσπη και να χάμε να λέγαμε τι μυαλά έχει ο κόσμος, ρε, σε τεκίλα. Φίλε, δεν πειράζει πολύ άρρωστος για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να είσαι λακασβλά. Πολύ βαρύ. Δηλαδή χάθηκε με την τεκίλα, ρε φίλε, να φάω λίγο το αγκουράκι μου, το καροτάκι μου, το ιδρύτα. Ναι, υπάρχει αυτό. Απλά στο τέλος το μπουκάλι έχει ένα, το θυμάμαι εγώ όταν δούλευα, σκέψου. Έχει ένα σκουλικάκι μικρό τώρα, εντάξει. Έχω ρε Ζάχο, εγώ το έχω ενθύμιο, το έχω 20 χρόνια. Φαντάρος όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, είχα βρει μια κάβα και το πήρα και το έχω μέσα στην Ναι, μου το έστειλε εγώ θυμάμαι όταν πήραμε καμιά τεκίλα. Καταρχήν εγώ την τεκίλα την έχω στο μυαλό μου, όχι σαν ποτό, την έχω σαν σφινάκι. Πιο πολύ, γιατί θυμάμαι πιο παλιά, θυμάμαι βάζαμε λεμονάκι, αλατάκι ή πορτοκαλάκι, ξέρω εγώ, λύφαμε μια χλάτς. Για σφινάκι μιλάμε. Ρε, για σφινάκι μιλάμε. Δεν μιλάμε για ποτό. Για σφινάκι. Για σφινάκι, ναι. Και στο μεταξύ τι γίνεται. Είναι και ύπουλο ποτό, το οποίο επειδή φτιάχνεται από κάκτο, έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Στην αρχή έρχεται λίγο εκείνη ψιλομπίχλα στη γεύση και μετά δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν να πίνεις νερό. Στην καρφώνεις το μυαλό. Και είχα πάθει ένα πατερτί, πω κάτω, δεν θα το ξεχάσω, πούντα μπαρ, άφητο. Πω τάσω και είμαι σε ένα μπαρ και έχει μια σικιά για να πας μέσα να στρίψεις, να πας να κάνεις τα τσίσα σου. Πώς σηκώθηκα από εκεί πέρα, ήταν μια χοντρούλα Γερμανίδα, που έφαγα κάτι σούτια πάνω σε σικιά, ακόμα θυμάμαι το κεφάλι μου και γίνει... Σόπα, ρε. Ναι, ρε, τεκίλα, έφαγα κάτι σούτια, εντάξει, ήμουν και πιτσιρικάς τότε. Είναι ύπουλο ποτό, είναι σαν τη τζικουδιά. Μάλιστα. Την πίνει σαν νερό και μετά σου έρχεται κατρακεφαλίδι. Ναι, θέλει ρέγουλα γενικά παντού, εντάξει, οκ. Που καταντήσαμε, μπάλα δεν έχει και λέμε, κάνουμε και τις καρτορίχτρες στο τέλος. Τι να κάνουμε, ρε Τάσο, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Θα κάνουμε υπομονή να περάσει αυτός ο διάολος. Πόσο να πάρει, κανένα χρόνο ακόμα. Άντε να πάρει βαριά κανένα χρόνο ακόμα, ρε φίλε. Θα βρουν το εμβόλιο, θα βρουν τα φάρμακα, θα ηρεμήσουμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί μας την έχει δώσει. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο, περπατάμε έξω. Εγώ στη δουλειά τώρα, καθημερινά έτσι. Δηλαδή έχω καθημερινά συναλλαγή με κόσμο. Είναι τέτοια το είδος εργασίας μου πρωινή που στην εταιρεία που είμαι, που είμαι καθημερινά με κόσμο. Και έρχεται ο άλλος δηλαδή να σου μιλήσει και φεύγει, δηλαδή γυρνάς την πλάτη και πας πιο πέρα. Και αναγκάζει να τον πεις, ενώ νιώθεις άσχημα, άλλος δεν το κάνει με αυτό. Ξεχνιέται. Και το λες σε παρακαλώ, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Ναι, γυρνάς την πλάτη σου και λες κάτσε πιο εκεί δηλαδή. Είναι και μερικοί που μαζεύουν και τα σάλια εδώ πέρα στο στόμα και ασπρίζει, ξέρεις, και είναι το ιδιαστικό. Και το λες εσύ, ναι, εσύ πάρε τον μπούλο από εδώ πέρα, κάτσε 5 μέτρα μακριά μου. Ναι, αυτό εμένα δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν θέλω να το κάνω. Έτσι, αλλά υποχρεωτικά τώρα δεν πρέπει να προσέξω, ξέρω εγώ τι να κάνω, ρε φίλε. Ωραία. Μπορεί να μην είναι αλήθεια, μπορεί να είναι ψέμα, αλλά δεν πρέπει να προσέξω. Τίποτα, Τάσο. Μπορεί να είναι υπερβολή, ναι, οκ. Αλλά πρέπει να προσέξω. Τι να κάνω. Έχουμε γίνει, πώς το λένε, κατακουζινή. Ο κατακουζινός ήταν πολύ μπροστά, ρε φίλε. Κάτι ήξερα. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ο άλλος που έκανε μπάνιο με Μπεταντίν, κάτι ήξερε, ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή τώρα έχουμε πάθει ψύχωση. Τάσο, κουμπάμε το τιμόνι από τα αμαξί και έχουμε μέσα στο αμάξι αντισηπτικό. Παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ πράγματα και τα κάνουμε με ενόπλευμα για να τα βάλουμε στα ράφια. Δεν πειράζει. Δηλαδή γίναμε... Τι να πω, ρε φίλε. Δεν βάργεσαι. Τι να πω. Τέλος πάντων, υπομονή. Ζάχο, ακούσες τι είπα. Τι είπες. Πάω, κρίσε, μη μασάς. Καλά, μη μασάς, να είσαι μερικαστικό, να καταπίνεις. Άντε. Ντουρμισάι, θέλω στον πάσο, μου το δίνεις στον Ντουρμισάι. Σου το δίνω, αν μου δώσεις τον ΑΚΠΟΠ για ένα εκατομμύριο, στον δίνω. Μια χαρά είμαι. Ένα εκατομμύριο, πού θα το βρεις, τραχανοπλαγιά, εσύ. Θα μας δώσεις ένα εκατομμύριο, εγώ θα σου δώσω, ρε. Να σε δώσω κιόλας. Τι, ολόκληρος δεν υπεκταρά θα πάρεις. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο στάσο, είναι γεμάτο. Καταραίει, λέει, το σουηδικό μοντέλο για τον κορονοϊό. Αρνητικό ρεκόρ με 147 νέους θανάτους σήμερα.
η χώρα στη Σουηδία κατέγραψε 637 νέα κρούσματα και 147 θανάτους. 3.500 έχουν φτάσει οι νεκροί στη Σουηδία. Και σήμερα έγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών εβδομάδων. 147, κύριε Χριστόδουλε. Κύριε Χριστόδουλε από τη Στοκχόλμη. Εντάξει, γιατί τα λέγαμε και κάποιοι δεν μας ακούγανε και λέγανε θα έρθετε στο σουηδικό μοντέλο. Δεν βγήκε όμως, δεν βγήκε. Εγώ περίμενα να βγει ο Χριστόδουλος, έτσι. Περίμενα να βγει. Τέλος πάντων. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Με προλάβανε οι δέχτε και ο Ντίμης και ο Τάσος. Για το κίτρινο το τέτοιο. Ότι είναι με σκάβ, δεν είναι τεκιλά. Είναι. Είναι πιο, ακόμα πιο δυνατή από την τέτοια. Πιο δυνατό είναι, έτσι. Άστα να πάνε. Μία φορά θυμάμαι, πια άκουσε λίγο σε διακόπτω, με βάλανε εκεί και ήπια τέτοιο, από αυτό εδώ πέρα, όχι με το σκουλίκι βέβαια, έτσι. Φίλε, έγινα στα 4 ήπια, 4-5, δεν θυμάμαι, έγινα άσε. Σπούτνικ. Δεν ήξερα πού πατούσα και πού βρισκόμουν. Ήθελα να πω κάτι, θα με πέσω, δεν πειράζει, πες τώρα, σιγά. Ήπια ένα σφινάκι το 14. Όχι, ένα μισό σφινάκι, θα έβραξα τα χείλια μου για να πω το στην υγειά μας και έχω να πιω τεκίλα από το 90. Σώπα ρε φίλε. Δεν με τρελαίνει και από το ρε φίλε, δεν με τρελαίνει και από το. Ενώ την έπινα πολύ, δηλαδή τι έγινε, την έπινα δεν το γουστάρω. Τέτοιο. Αλλά όχι τασό. Ναι. Εγώ σου λέω από το 90 με την τεκίλα, αρχές του 90 με την τεκίλα. Έχω γίνει φωτομοντέλο. Ναι, ήταν της μόδας τότε η τεκίλα, ρε φίλε. Ξέρω, τα πάρει τεκίλα, τεκίλα ζαράζει, τεκίλα το ένα, τεκίλα το άλλο, ναι. Όχι, όχι, εγώ μιλάω για σφινάκια. Εγώ όμως σφινάκια σου μιλάω και εδώ. Εγώ σου μιλάω για σφινάκια. Το θυμάμαι και στην Νεάπολη είχαμε ένα μαγαζί, το Μπολερό, όπως λέγονταν, γινόταν τσαρά. Αλλά εγώ το γούσταρα. Όταν έπινα ρε παιδί μου 5-6 ποτά και τότε πήραμε και το Comfort Coca-Cola, αν θυμάσαι, και κάτι τζαμπάνιες, δεν ξέρω εγώ με αυτά. Εκείνο επειδή είναι γλυκό, πίνεται εύκολα. Πού το λέγαμε, Μπέρμοντ, τα λέγαμε αυτά, Μπέρμοντ, πώς το λέγαμε. Άμπραβο, λοιπόν, όταν πήραμε εκείνα τα βρωμοξύδια και ήταν και γλύκες, γιατί γλύκεζαν και λίγο, στη σπίνα που μας έδινε ο άλλος. Ναι, στη σφίνα που μας έδινε και μας έβαζε τεκίλα και το αλατάκι και το λεμονάκι, ξέρω εγώ, να κάνουμε το πορτοκάλι. Ναι, μπράβο. Δηλαδή δύο διάμεσα μετά τα 5-6 ξύρια που πίναμε εκεί πέρα, τα γούσταρα. Αλλά μέχρι ένα-δύο, γιατί μετά χαλιόμουν, ρε φίλε, πραγματικά. Με χαλούσε δηλαδή το ξινό με το γλυκό, το ποτό, ξέρω εγώ, με γύριζε τα μάτια. Τα μάτια μου γράφανε τίλτ, σου μιλάω. Σαμπουκαλευόμουν μετά το 6-7 όταν πήγαινα τα ξύρια. Για να καταλάβει κάτι. Όταν σου λέω ότι έγινε φωτομοντέλο στον Παπα-Νικολάου. 16 ακτινογραφίες. Άστο. Βγήκα για να πάρω λίγο αέρα με το μηχανάκι και ξύπνησα στο σπίτι και ήμουνα κομμάτια, πονούσανε όλα και με πήγε ο κουμπάρος μου κουρατάνος στον Παπα-Νικολάου και εντάξει το δουλούμα χιτήριο και έκανα επί 20-25 μέρες 16 ώρες την ημέρα χιτήριο. Σόπα ρε φίλε. Και είτε έκανα χύτευση, να μην το πω πιο... Ναι, άστο, είναι και βράδυ. Έτσι. Ναι ρε φίλε, εντάξει, έχει ένα μέταλλο, δεν έκανα τίποτα κακό, αλουμίνιο έχει να. Μιλάμε ένα τόνο και την ημέρα αλουμίνιο, για να πάρεις ένα τόνο αλουμίνιο είναι λούκι, χοντρό λούκι. Κάποιος που ξέρει μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν είναι. Και μετά δούλευα ένα τροχός μετά από 8,5 κιλά, και έκοβα καθάριζα τα χιτά, ας πούμε, από μπουκαδούρια, σαϊβάνια, από εκεί που μπαίνει το μέταλλο, από τέτοιο, άστο, είναι 8,5 κιλά τροχό. Τα χέρια μου ήταν τα μόνα που δουλεύανε. Και θυμάμαι τον Γιάννη Γιατροδάκο, έχει έρθει εκεί, τεντώνει τον δίκτυο και τον μέσο και μου λέει σφίξε, του λέω γιατρέ, άκουσε να σου πω, πονάει όλο μου το κορμί, τα χέρια μου δεν πονάνε, δεν έχω πρόβλημα. Σφίξε μου λέει, το πιάνει μία, το σφίγγω λίγο τα χέρια, σφίξε μου λέει, βρε, το σφίγγω. Βρε εσύ μου λέει σφίκε με, δεν είπε σφίξε, είπε σφί. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έγιναν ένα τα δάχτυλα. Τον παράζει. Είπε σφίξε, άιντε από εδώ, λέω. Ωραία Παύλε, λοιπόν, να σε καλά. Λοιπόν, και ένα πράγμα με στεναχωρεί για τον Τάσο, έτσι λίγο θα σε κάνω, πώς το λένε. Έτσι λίγο θα σε κάνω λίγο καζουρίτσα. Τάσο, ξέρεις τι με στεναχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Ποιο το, ότι δεν έχω κάνει.
Δεν έχω κάνει χείρι σκολικοζίτηλα. Και κρύβω ένα σκουλίκι μέσα μου. Έφυγες, 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 τελείωσες. Έφυγες. Έφυγες, η τρικαδόρε. Εγώ προφύλαξα τον εαυτό μου. Ήθελα να πω στο Ζάχο, δεν το είπα. Δεν είπα. Προφύλαξα τον εαυτό μου. Πάμε, πάμε. Έλα, Ζάχο. Έλα, Ζάχο. Καλησπέρα. Έλα, εγώ να μου χρήσω από σέρες. Έλα, έλα Χριστό. Έλα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, ρε Χριστάρα, γίγαντα. Πάμε. Για αρχή, Ζάχο. Ναι. Οι γονείς πώς είναι, ρε, ο πατέρας σου. Ο πατέρας, φίλε, να, αυτό ήταν. Περιμένουμε τώρα, πήραμε, έκανε αξονική στο σπονδυλική στήλη. Αύριο θα πάμε και την Παρασκευή σε δύο γιατρούς. Αύριο θα πάμε σε παθολόγο και την Παρασκευή θα πάμε σε νευροχειρούργο. Να δούμε. Άμα. Έχει ένα πρόβλημα, δεν του περνάει και ταλαιπωρείται άσχημα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Εντάξει, είναι άσχημο πράγμα. Να δούμε. Έχουμε τα καλύτερα ζάχαρη. Να είσαι καλά. Πιστεύω δεν είναι σοβαρό, αλλά ταλαιπώρησα. Αν δεν μπορεί να κοιμηθεί κιόλα, καταλαβαίνει ότι. Είναι άσχημο πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βασανιστήριο βασικά από το να μην μπορεί να κοιμηθεί, έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Εγώ τον πατέρα μου έτσι είναι λίγο και. Δεν υπάρχει. Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω. Εντάξει, εντάξει. Υπάρχουν πολύ χειρότερα, δεν το συζητάμε. Θα παλέψουμε. Δεν είναι κάτι. Πιστεύω δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα δούμε. Λοιπόν, να πάμε για να μιλήσουμε κι άλλοι. 17 χρονών τώρα συγχωρημένη μάνα μου, φίλε τότε. Εγώ δεν πίνω γενικά, ας πούμε. Μιλάτε για βότκες και για τεκίνες. Ούτε εγώ. Δύο ποτάκια. Δύο, δυόμιση, άντε, τρία, μάξιμου. Δεν πάμε παραπάνω. Λοιπόν, 17 χρονών, τα έχω μπερδέψει, σφινάκια. Γυρνάω σπίτι. Βγάζω τα παπούτσια. Ήμουν τόσο χάλια που ήθελα να πάω στην τουαλέτα, δεν μπορούσα και πήρα σερνόμενος. Δηλαδή, έπεσα κάτω και πήρα σερνόμενος. Και την άλλη μέρα ξυπνάω. Βρωμούσε το δωμάτιο. Λέω, τι γίνεται, γιατί βρωμάει. Και φεύγω από κάτω. Τα είχα βγάλει όλα. Βέβαια. Λέει η σκουρεμένη μάνα, λέει τάψα, λέει για να δει το κατόρθωμά σου να μου. Τώρα ρε, εσύ μου θύμισες, δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά, μου αρέσει κιόλας να τα λέω. Δεν πειράζει, έχουν, ναι. Έχουν περάσει 30 χρόνια, οπότε μπορούμε να τα λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουν τότε φαντάρος και ήμουν καψούρης με την αδερφή του φίλου μου. Εντάξει, μιλάμε για πολύ καψούρα ήμουνα. Λοιπόν, και πήρα την πρώτη άδεια και έρχομαι, Κουστάσο, έρχομαι και μάλιστα ήταν στις συχνότητες τότε. Εγώ μιλάμε για συχνότητες, ξέρω, δεν πιστεύω ότι ξέρεις. Ω, επτάλοφο, κάτω, στη γέφυρα. Πανικός, πανικός έτσι, συχνότητες έτσι. Και το γραμμόφωνο ήταν εκεί. Πιο κάτω, όχι γραμμόφωνο, κάπως αλλιώς, ρε. Το μηχανουργείο, λες, το μηχανουργείο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Το τσαφτσούφ, το τσαφτσούφ. Πολλά χρόνια πέρα. Τέλος πάντων, συχνότητες και. Καψούρισα εγώ και αυτή τα γούσταρα άλλο παλικάρι. Τα είχε με ένα άλλο παλικάρι, παιδί μου. Και είμαστε συχνότητες. Έχω γίνει, έχω πιει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Μπορεί να έχω πιει για 18 σφινάκια, δεν θυμάμαι 20. Τι έχω πιει, μπύρες, δεν επινάτε ποτό, μπύρα. Αλλά τα έχω ανακατέψει όπως είπε τώρα και ο Χρήστος. Το είπε και με το θύμισε. Και είμαι μέσα στο μαγαζί και λέω ρε, εσύ τόσα έχω πιει. Δεν θα μεθύσω. Δεν θα. Μια χαρά ήμουνα. Με το που ανοίγουμε την πόρτα και με χτυπάει το αεράκι. Δεν μπορείς να. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Την άκουσες στερεοφωνικά. Τι την άκουσα. Ήρθε, πώς λένε οι γαλάτες, μη φοβούνται, μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι μου. Και τι ατυχία. Και έρχεται αυτό το παλικάρι. Έρχεται αυτό το παλικάρι, τον βλέπω. Δηλαδή που ήταν με την κοπέλα που μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Που ήμουν, ναι. Και έρχεται, πήγα να τον δείρω το παιδί. Εντάξει, δεν ήξερε. Σου λέει τι κάνει αυτό, α πούμε. Ήταν ήμουν τον φίλο μου. Πήγα να τον δείρω. Εντάξει, δεν έγινε. Και μετά πήρα από εκεί από ένα μανάβικο. Για ένα μανάβικο, κάτι ντομάτες έξω και τις πετούσα τάσω στο τέτοιο, στα μπαλκόνια του κόσμου. Βέβαια ήμουν 20 χρονών, έτσι. Να το δω, ρε φίλε, αυτό και τι άλλο. Κάτι σάπιες ντομάτες, ξέρεις, που αφήνουν τα τέτοια, κάτι, και κάτι μήλα και τα πετούσα. Πήγα να το δίνω το παλικάρι, τι με έφταιγε το παιδί, τι με έφταιγε. Έχουμε τραβήξει μια σούρα καλή στην Νεάπολη μια χρονιά. Πιο παλιά, πολύ πιο παλιά χρόνια. Και φέρε μια ρετσίνα, φέρε μια ρετσίνα, φέρε μια ρετσίνα. Έχουμε βγει καμιά 15 ρετσίνες σε ένα γεράδικο μέσα τώρα, όνομα και μη χωριό. Και ξαφνικά τρώει κόλλημα ένας από την παρέα. Και τι ζητάει, ρε φίλε, από το μαγαζί να φάει. Τι να φάει, ρε φίλε. Τι μπορείς να φανταστείς. Βατραχοπέδιμα, ξέρω. Πατσά. Όχι, ρε φίλε. Όχι, Χρήστο, απέτησε κόλλη στο μυαλό του από τη ρετσίνα. Να του φέρει την ντομάτα που έχει καρφιτσωμένη πάνω στο γύρο, στην κορυφή, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει μια ντομάτα πάνω στο γύρο, στην κορυφή, πάνω ψηλά. Την ντομάτα από το γύρο θα μου φέρει, το λέει. Αυτή θέλω να φάω. Ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε, να πούμε, ο Ταβερνιέ. Ζαλίστηκε ο Ταβερνιέ. Τι έγινε τώρα, ξημέρωσε με αυτούς. Ναι, εντάξει.
Κοίτα, και στην Νεάπολη τώρα είχαν κακή εμπειρία από εμάς. Γιατί δεκαετία 80-90 εκεί πέρα ήταν μεγάλα καθήκια. Δηλαδή είχαμε τους παλιούς Νεαπολίτες, τους, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα και τρία, δεν θέλω τα παιδιά τώρα, αυτοί είναι τώρα 60-άριδες, 58-άριδες, 60-άριδες και μας πήγαιναν εμάς πιτσιρικάδες 15, 14, 17, 16, μας πήγαιναν σε κάποιες ταβέρνες εκεί στη Νεάπολη, τρώγαμε, πίναμε και γυρνούσε ένα συγκεκριμένο φυσικά με τον έλεγε τον άλλον. Παιδιά, με πληρώστε να κλείσω. Ναι, γράψτε στον πάγο τον έλεγε. Στον πάγο γράψτε. Ναι, εντάξει. Μόλις έγινε ο πάγος, δεν έγραφε ο άλλος, δεν είχε το λογαριασμό. Γεια σου. Έλα, Χρήστο. Γεια σου, δηλαδή. Να πω λίγο για αυτό που πήρα. Μια που λες Νεάπολη, εγώ έμενα χρόνια Νεάπολη, 6 χρόνια. Φίλε, έχει χαλάσει πάρα πολύ Νεάπολη. Καλά, από τότε που ήρθαν αλλοδαποί διάφορων εθνικοτήτων κτλ. Ρημάχτηκε Νεάπολη. Χωρίς να είμαι ρατσιστής, φίλε. Δεν είναι αριθμός αυτός, είναι αλήθεια. Ναι, αλήθεια είναι. Μπήκαν στο σπίτι μου εμένα 3 φορές στην οικοδομή μου. Στη μαδί του, φίλε. Μόνο σε ένα. Μόνο σε ένα, ρε Χριστάρα. Ωραία, Χριστό. Πού έμενες, Χριστό. Από πού, μαδί του. Τάσου, δεν θάσου μαδί του, είπες. Ναι, στο σχολείο. Στη Ζάκα, στο σχολείο της αναγέννησης. Ναι, ναι, εκεί στο φούρνο, στη γωνία που είναι ο φούρνος που ήταν. Ο φούρνος ήταν ο Μπάτσης, ρε φίλε. Ο Μπάτσης ήταν ο φούρνος. Ο φούρνος ήταν μαδί του με Αγίας Λαύρας. Όχι με Αγίας Λαύρας, με Αθανασίου Διάκου, με Αθανασίου Διάκου. Ακριβώς. Εκεί μεγαλώσαμε, φίλε, εκεί πήγα σχολείο, εγώ στην αναγέννηση, στο τρίτο ήμουν δημοτικό. Άρα, τάσου, τέλος πάντων. Ζάχο. Πάμε. κάτι τελευταίο για να μιλήσουν και άλλοι. Εγώ πήρα για άλλο λόγο. Πες. Γιατί παρεξηγήθηκα σε εισαγωγιά βέβαια τώρα, έτσι. Για πες. Για αυτόν τον τύπο που είπε για τη χοντρούλα τη Γερμανίδα. Λίγα λόγια εκεί για τις Γερμανίδες. Για ποια χοντρούλα. Για ποια χοντρούλα είπε, δεν προσθύμισε μου λίγο γιατί. Παιδί μου έτσι ο τύπος που μίλησε πριν δύο τηλέφωνα, ρε, πλάκα κάνουν. Ναι, καλά, γιατί σου αρέσουν Γερμανίδες. Και Γερμανίδες και γεματούλες, αλλά δεν σήματα, εντάξει. Έχουν σώσει πολύ κόσμο αυτά τα κορίτσια. Εντάξει. Κάτι ξέρεις περισσότερο. Κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, ο καθένας έχει τις εμπειρίες του. Καλά, δεν το συζητάμε, δεδομένο αυτό που λες. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, χάρια. Να σε καλά. Γεια σου, Χριστάκη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Περίμενε. Λίγο. Καλώς τον Κώστα. Ρε. Πιάσαμε λίγο τα γκομενιακά, οπότε. Δεν ξέρω, μου βγαίνουν τώρα χωρίς πλάκα. Καλά, διάφορο. Τώρα ακούει ο κόσμος τι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω, μου βγαίνει έτσι εύκολο να τα λέω αυτά. Πριν κάποιο καιρό δεν θα τα έλεγα, ας πούμε. Ελπίζω να μην με ακούει κιόλας συμφανή για αυτό που είπα. Περνάς το πίπεδο του Ζεμπρεμιέ τώρα. Πολλοί Ζεμπρεμιέ, ρε φίλε. Ένα ο Αλέν Τελόν και ένα εγώ. Δύο Ζεμπρεμιέ υπήρχα. Τι να σου πω. Περνά σε αυτό το επίπεδο τώρα και τι βλέπει. Μπα, μάλλον περνάω στο επίπεδο. Το τρένο πέρασε και είμαστε μια χαρά όπως είμαστε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να δώσουμε πάμε. Τα χαιρετήματά μας στο μεγάλο τεράστιο κύριο Βασίλη. Όντως. Στον τεράστιο Άντριο. Δεν εμφανίστηκε αυτό σήμερα ο Άντριου. Σε άλλο σταθμό παίρνει, σε άλλο σταθμό παίρνει τα μεσημέρια. Καλά τον έκραξε ο Γιώργος. Καλά τον έκραξε. Έμαθα εγώ. Το μεγάλο Άντριου, να σου πω την αλήθεια, δεν άκουγα κάτι άλλο, αλλά δεν τον πήρε πουθενά ταυτί μου. Δεν ξέρω τι εννοείται. Ναι. Και ο Τάσος έχει δίκιο και ο Γιώργος. Εμφανίστηκε αλλού. Εμφανίστηκε. Εντάξει, το παιδί μπορεί να έχει μια ανάγκη να ξεκάτει, ρε παιδί μου. Μπορεί και εκεί να το βρει και καμιά θεία του, καμιά ξαδέλφη, δεν ξέρεις. Δεν είναι. Αυτό. Εντάξει, έχεις πακέτο. Τι ήθελα να πω. Πάμε. Τάσο, μόλις μπορείς και βρεις μια ευκαιρία, έχει βγει μια, δεν ξέρω, μια είδηση, ένα κατεβατό ολόκληρο. Το έχεις δει, Ζάχωση, το είδες, το παιδί καθόλου είχα πάρει. Για πες, όχι. Που λέει ο Ρηθρόφων Καρυπίδης με τα πέτον Άρη σε παραμάγαζο. Α, τη ζούγκλα είναι αυτό, τη ζούγκλα του κυρίου, του κυρίου, πώς λέγεται. Τριανταφυλόπουλο, ναι. Ναι, ένα παραμύθι είχε πάει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορούμε να πούμε. Κάρα με αυτό καθόλου, έχει καμία βάση τίποτα ή εντάξει. Δεν ξέρω, αν θεωρείς ότι αυτά που λέει έχουν βάση, τι να σου πω. Πολλές συμπτώσεις, ρε. Για ξανά πες λίγο το θέμα, γιατί δεν πρόσεξα, τι έγινε. Λέει για το. Να πεις να διαβάσεις, θα είναι πολύ μεγάλο. Έχει τρομερά συγκλονιστικές συμπτώσεις. Έχει συμπτώσεις, αποδείξεις δεν έχει βέβαια, συμπτώσεις έχει. Okay. Τι συμπτώσεις, ότι. Για 10 χρόνια συμπτώσεις. Και... ναι, ό,τι με, αυτό, με αυτό λέτε και σε συμπτώσεις. Λέει ρε παιδί μου κάποια πράγματα και εσύ έχεις πει, και εσύ έχεις πει κάποια από αυτά. Έκανε κάποιες διαπιστώσεις που τις κάνει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Δεν υπάρχει βέβαια πάνω η ζούγκλα του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, δεν είναι. Είναι τέτοιες συμπτώσεις να σου πω τώρα. Όπω
πριν λίγο στο Χαβαλέ που σου είπε το παλικάρι ότι τα λεφτά χαθήκαν από τα ταμεία και τα λοιπά. Τι είπα εγώ. Είναι τέτοιο επίπεδου συμπτώσεις, κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να τις περνάμε για Χαβαλέ. Το σχετίζει κιόλας αυτό. Το σχετίζει αυτό κιόλας. Σχετίζει ότι χάθηκαν λεφτά από τον Άρη και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι τρομερή απόδειξη. Καλά, βέβαια, να σου πω κάτι. Άκουσε με. Ο καθένας μπορεί να γράφει ότι θέλει, κρίνεται όπως κρινόμαστε και εμείς και, οι ακροατές φυσικά με αυτά που λένε. Όχι, άλλο λέω. Εγώ όταν βλέπω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Λέει ζούγκλα. Δεν βλέπω ονοματεπώνυμο πάνω, να λέει Τάσος Τρέγιας. Αυτό υπάρχει το ονοματεπώνυμο. Αν θέλει να κάνει μήνυση αυτό που. Δεν θέλω να κάνω μήνυση, ρε φίλε. Γιατί να κάνω μήνυση, η άποψή του είναι. Όχι. Η άποψή του είναι. Άποψή του, αν προσβάλλεται ΠΑΕ είναι άλλο. Εγώ λέω, δεν είναι όταν κάποιος υποστηρίζει την άποψή του, δεν πρέπει να έχει το ονοματεπώνυμο του πάνω. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, οκ. Okay. Μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν και ανυπόγραφα άρθρα σε πολλά site. Εγώ για όλα τα λέω, δεν είπα για τη ζούγκλα. Για όλα τα. Εγώ όταν διαβάζω, συγγνώμη, για μένα, για τη δική μου λογική, ανυπόγραφο άρθρο ή κείμενο ή σχόλιο, εγώ δεν το παίρνω υπόψη μου. Τι θα πει ανυπόγραφο. Δεν έχει το θάρρος συγγνώμη σου. Ανυπόγραφος, είπαμε. Δεν βλέπω εγώ κανένα όνομα, είδες. Αν εγώ βγαίνω και γράφω ο Βραζιλιάνος, π.χ. Ναι, λοιπόν, δεν λέω το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, θα το βρω, θα το βρω γιατί θυμάμαι ποιος μου το λέει. Συνέχισε, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, συνέχισε αυτό έχει, που ήθελες. Έχει το παρατσούκλι που γράφει ο άνθρωπος. Έχει ένα παρατσούκλι και μπάσκετ. Αν δεν είναι και το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα για μήνυση, ρε φίλε. Δεν είπα για μήνυση. Εγώ γενικό. Αν έχει 20 πράγματα στη σειρά, το πρόβλημά σου εσένα δεν είναι αν είναι ανυπογραφό ή όχι. Το πρόβλημά σου είναι αν μπορεί να τα στηρίξει κάπως αυτά που λέει. Μπορεί να τα στηρίξει, αν τα στηρίξει, όντως. Ναι, αλλά κοίταξε όμως τι γίνεται, τι μας περνάει. Μας περνάει ότι εσύ σαν οπαδός του Άρεως θεωρείς πλέον φυσιολογικό το να λέει ο πρόεδρός σου κάθε τα λεφτά από τις εισπράξεις, δεν θα τα πάρω εγώ με τα πόδια, θα στείλω με τον ξάδερφό μου να τα φυλάει εκεί και άμα χαθούν θα βρούμε τι θα γίνει. Όχι, εσύ, δεν είπα ότι... Περνάς, όχι, όχι, εγώ καταρχήν... Όλα αυτά έχουν σχολιαστεί. Εγώ δεν είπα ότι μ' άρεσε ούτε το βρήκα λογικό αυτό που έγινε με τις πράξεις. Τι να κάνουμε δηλαδή, για πες μας. Σχολιάσαμε ότι εμένα δεν μ' άρεσε, όπως και οι άλλες πράξεις του Καρυπίδη, δεν μ' άρεσαν κάποιες από αυτές. Τι να κάνω, για πες μου. Ότι λέω ότι δεν μ' άρεσε και δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα με τον Καρυπίδη, σε αρκεί. Τι πρέπει, να πάω να του δώσω δύο χαστούκια να το δώσω δρόμο, ή να αρχίσω από εδώ να τον πω. Καρυπίδη, τι έγινε, Καρυπίδη. Αλλά βλέπεις ότι είναι κάποια θέματα, ρε φίλε, που αιωρούνται. Που κανονικά δεν θα έπρεπε να αιρούνται. Έτσι απλά στο λέω. Πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται το πόδι. Δεν μπορώ να το βρω τώρα, φίλε. Περίμενε. Τι δεν μπορείς να βρεις. Τι. Αυτό, μα μου το έστειλε φίλος, το έβλεπα το μεσημέρι αυτό που λες. Θα μπει στο ζούγκλα, νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, για να δω. Όχι, το άρθρο το ξέρω. Για να δω, ας πούμε, αυτό που λες, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, ναι, έστω και αυτό που λες το προσωνύμιο έστειλε. Δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Ο τίτλος πάντως που λέει είναι ότι ο Ερυθρόφρον Καρυπίδης μετατρέπει τον Άρη σε παραμάγαζο του Μαρινάκη. Και λέει από κάτω ο ιστορικός Άρης οδηγείται στην καταστροφή, γράφει ο Αθλητάμπουρας. Ζούκλα.gr. Μου το έστειλε ο φίλος ο Γιάννης ο Χαγιαμπούσα, τον ευχαριστώ. Ο Αθλητάμπουρας. Ναι. Αθλητάμπουρας, ναι. Ότι αυτός εδώ που μιλάει με το site έχει ένα ονοματεπώνυμο. Ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι. Εγώ δεν είπα ότι κατέβηκε εξωγήινος και το έγραψε. Λέω ότι αυτό. Ψευδόνυμο, έτσι. Ψευδόνυμο είναι αυτό, έτσι. Εγώ... Ψευδόνυμο. Ναι, ρε φίλε, το ψευδόνυμο έχει κάποιο ονοματεπώνυμο από πίσω. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε... Δεύτερη φορά θα το πω. Τρίτη. Όταν δεν βλέπω ονοματεπώνυμο, εγώ δεν το παίρνω υπόψη. Ακόμα όταν λέει και να πει και τα καλύτερα για την ομάδα μου, έτσι. Δεν έχει σχέση. Τι φοβάται, δηλαδή. Δεν κατάλαβα ο Αθλητάμπουρας και δεν λέγεται Τάσος Τρέγιας. Τι φοβάται. Μία διαπιστώσεις κάνει. Δεν έχει καμία. Τι φοβάμαι. Εγώ ποτέ δεν θα έγραφα κάτι τέτοιο για τον κύριο Καρυπίδη. Δεν θα. Τι απλό, θα σου πω ένα απλό πράγμα που φοβάται. Ποτέ δεν θα έγραφα κάτι τέτοιο για τον κύριο Καρυπίδη. Γράφοντας απλά το όνομά του μπορεί να έχει κάθε μέρα ενοχλήσει από διαφόρους οπαδούς ομάδων στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Γιατί να γράφει, αφού γράφει αυτό που διαπιστώνει ο ίδιος, γιατί να έχει τέτοιο πράγμα, δεν το κατάλαβα. Παρατσούκλι, για να έχει ενοχλήσει θα πρέπει άλλος να τον ψάξει, να θέλει κάτι να του πει πραγματικά. Ωραία. Άρα θα απευθυνθεί στη διοίκηση εκεί που γράφει. Ωραία. Okay, Κώστα. Σκεπτικός το λέω, δεν λέω ότι το κάνει γι' αυτό. Λέω ένα βέβαια. Εντάξει, okay. Ζάχο, το παρατσούκλι Παπαμπρίζας δεν έχει βγει τυχαία εδώ. Μα και τόσα χρόνια να ξέρει. Μια χαρά είναι, δεν βλέπω κανένα μπρίζα. Είναι ο μεγαλύτερος μπριζαδόρος με την αγγελική φωνή, να ξέρεις. Μια χαρά είναι. Εδώ πέρα είμαστε. Να σου πω κάτι, να είσαι καλά, καθόλου τέτοιος και θέλουμε τέτοιους φίλους, έτσι.
Θέλουμε και τέτοιου και να μιλάνε έτσι και να βάζουν και αν το θεωρείς αυτό μπρίζα, να βάζουν και τέτοιες μπρίζες. Έχει τον τρόπο του ο Κωνσταντίνος. Μια χαρά, που το πασάρι, το φέρνει γλυκά γλυκά και χλάτς βαντάμ σου δείχνει την οβλήτα. Είναι γλυκάτσες, είναι γλυκάτσες. Αυτό το έχει, το έχει. Είναι και πάμε το... στον επόμενο. Πώς γράμμες έχουμε? Είναι αυτή η γραμμή, φυσικά δεν έκανα διάλειμμα και δεν θα το κάνω, οπότε πάμε αυτό τη γραμμή να πούμε και εμείς ένα-δύο πραγματάκια και να κλείσουμε έτσι. Πάμε, έλα φίλε, καλησπέρα. Τι έγινε μάγκες? Νάτος. Οπ, νάτος. Εμφανίζω. Γεια σου Αναστάση, συγγνώμη, γεια σου, γεια σου για τον Γιώργο αυτό να έλεγες για ότι είναι κατσίκι. Όχι. Για τον Γιώργο Παύλα Πλατάνη, Παύλα Μαύρη Γάτα. Εσένα έλεγε Μαύρη Γάτα. Ποιον έλεγε? Καταρχήν λίγο να πω κάτι πριν το ξεχάσω για τον παλικάρι. Κάνω και εγώ το ενόπνευμα κάνω λίγο. Έλα, πάμε. Ναι, να πω λίγο κάτι για να μην το ξεχάσω. Το παλικάρι που μίλησε προηγουμένως είπε Γερμανίδες και χοντρούλε. Ναι. Φίλε, πάνε καθάρισε λίγο την τζαμαρία σου, σε παρακαλώ. Είναι, μας τρελαίνεις βαθιά. Οι Γερμανίδες δεν είναι έτσι λίγο ευσομούλες λίγο ή όχι? Και εγώ έχω αυτή την εντύπωση να σκονάσω. Κοίταξε, ότι το τρώνε το φαγάκι. Για παράδειγμα θα την πετύχεις ή θα είναι πραγματικά στο τόπο ή θα είναι, τι να σου πω, εννοείς, κάτω από το όριο. Εννοείς τα δύο άκρα, ή θα είναι πολύ γεματούλα ή θα είναι ακριβώς στέκα. Ναι. Εγώ τις έχω τις Γερμανίδες για από τις πιο ατιμέλετες γυναίκες τις έχω στη σύνδεσή μου μέσα. Δεν περιποιούνται εννοείς έτσι. Τις Γερμανίδες έτσι, δεν μιλάω αυτές που ζουν στη Γερμανία. Αλλά τις Γερμανίδες, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες αντροφέρνουν. Mm-hmm. Το είπες και για τις Σκανδιναβίδες, για τις Σουηδέζες, για τις Νορβηγές, δεν νομίζω για τις Ναι, τώρα δεν είμαι εδώ κάτω στη Μεσόγειο, εδώ είμαστε άλλος λαός τώρα. Δηλαδή άμα δεις τώρα την Ιταλίδα, η Ιταλίδα είναι κοκέτα. Έτσι συμφωνώ. Είχαμε πάει τότε με τον Μπάουκ στην Ιταλία δύο φορές, ξέρω εγώ, έχουμε πάθει πλάκα. Δηλαδή πιο περιποιημένη γυναίκα από την Ιταλία. Μακράν. Μετά νομίζω είναι οι Ελληνίδες. Μετά είναι οι Ελληνίδες. Μετά είναι οι Ελληνίδες, ναι, άρα μπράβο, κατάλαβες. Έχει πολύ πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα την Ελληνίδα, την Ιταλίδα με τη Γερμανίδα και τη Σουηδέζα. Καμία σχέση. Εντάξει, δεν μπορείς. Είναι μέρα με τη νύχτα τώρα. Είναι το Α και το είναι βουνό με θάλασσα. Γεια σου. Σου είπα ότι είδα μάσκα, γυναίκα φορούσε μάσκα με στράς. Το είπα αυτό προχθές πριν δύο μέρες. Είδα μάσκα με στράς. Εγώ σου είπα βγήκε μάσκα με κραγιόν. Για χαρά. Το ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία ναι. Πράγματα. Εγώ είδα μάσκα με σούβλα. Όχι, όχι, πρόσεξε. Το γραφισμένο κοκορέτσι. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι. Αφού δεν έχεις το τζουκάκι. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι γιατί έκανε ο φίλος μια ωραία περιγραφή τέλος πάντων για το μάτς του Ολυμπιακού Τάσο. Καταρχήν να δώσω τα χαιρετίσματα στο φιλαράκι μας, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο που άντε εντάξει εγώ τράβηξα το κουπί γιατί ήρθα εκείνη την ημέρα ο δικός μου το αυτοκίνητο. Δηλαδή εντάξει ήταν οδύσσια, τι να πει και ο φίλος μας ο Μιχάλης που ήρθε με το αεροπλάνο. 21 ώρες πετούσε από Αυστραλία το παλικάρι που Μελβούρνη. 21 ώρες. Δηλαδή πραγματικά όντως για να δούμε αυτό εδώ το μάτς και έγινε ό,τι έγινε. Ένα μάτς που ξεκινήσαμε δηλαδή, μας έπιασε μια λόρδα, μια τρέλα μάλλον και λέμε έλα θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε. Εν τω μεταξύ έξω είχε λιακάδα, ήταν πολύ καλός ο καιρός στη Γερμανία. Εντάξει, εμείς είχαμε ένα περιποιημένο, ένα φτιαγμένο BMW τέλος πάντων, είχαμε φαρδιά λάστιχα καλοκαιρινά και λέμε έλα ξεκινάμε, τι είναι, 18 ώρες είναι μέχρι. Ναι, αλλά ρώτησε στην Ελλάδα τι καιρό είχε, να σου πω εγώ. με το που περνάμε, ρε φίλε, τη Γερμανία, τα σύνορα και μπαίνουμε Αυστρία, χιονοθύελα, ρε, χιονοθύελα, δεν έβλεπες μπροστά σου. Πηγαίναμε με 40-50 τέλος πάντων. Κάναμε, αντί να κάνουμε 18 ώρες, κάναμε 36 τέλος πάντων να φτάσουμε. Ετοιμαζόμαστε για το γήπεδο, δηλαδή με έναν ύπνο, ξέρω εγώ, 2-3-4 ώρες κτλ. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Και πολύ πιώμα, θυμάμαι, και πολύ πιώμα ήταν πριν το μάτς. Ναι, και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, καθόμαστε μέσα στο γήπεδο τα πρώτα 10-15 λεπτά και άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Το μεταξύ εμείς δεν πήραμε πρέφα. Τι γίνονταν, ήμασταν λίγο μακριά. Και λέω ρε τι γίνεται, αδειάζει το γήπεδο, όλοι φεύγουν. Και μετά πήρα ένα φιλαράκο μου τηλέφωνο, μου λέει ρε εσύ έτσι και έτσι έγινε, ούτε χαμή δεν πήραμε. Και άδειασε το γήπεδο. Στο καπάκι, στο ημίχρονο,
πάω μέσα στην πουτή και βλέπω το φιλαράκι με στον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο να βρίσκει στα αγγλικά. Φάκι ο Μέση, θυμάσαι τα σώτα. Όχι, δεν το έκανε όλα. Πριν μπούμε στη θηρά 2, εκεί από τα τουρνικέ είχε γίνει ένα μπέρδεμα με τα εισιτήρια. Και το βγάζει, να πούμε, το εισιτήριο το ένα, το βγάζει blacklist. Και πάνε να το συλλάβουν σεκιουριτάδες. Έγινε ένα μπέρδεμα με τα εισιτήρια. Κατάλαβες, και το βγάζει μια blacklist να πούμε και άρχισε τα motherfucker να σε λέει άλλος, 21 ώρες πετούσα, 21 ώρες πετούσα από Αυστραλία, αυτό εδώ τον πάω, δεν μ' αφήνει να μπω, έχασε το μάτς και ο άνθρωπος ξεστή έπαθε την άλλη μέρα Ζάχο. Ναι, μου το πάγωσαν τα πάντα, και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα να φύγει η Αυστραλία να πάει στη δουλειά του πίσω. Και αλλάζει το εισιτήριό του μετά από 2 μέρες, μένει Αθήνα 2 διανυκτερεύσεις και έδωσε άλλα 850 ευρώ συν. Δηλαδή του βγήκε γύρω στα 3,5 χιλιάρικα το πανέλα για να δει τον ΠΑΟΚ και δεν είδε τον ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες τι. Και Τάσο, και ξανά τέτοια φάση που αν θυμάσαι το μάτς με τον Άγιαξ που είχαμε συναντηθεί με τον Μιχάλη, πάλι μια παρόμοια φάση, είχε χάσει το αεροπλάνο. Τέλος πάντων, για 5 λεπτά οι κρυόκολοι Ολλανδοί δεν τον άφησαν να μπει μέσα το παλικάρι. Και αναγκάστηκε νομίζω να πάρει μια πτήση μέσω Σερβίας και μου έλεγε κάτι ιστορίες για ένα αεροπλάνο με προφέρον. Ναι, αφού έφυγε το παράθυρο, το κρατούσαμε λέει με σιλικόνι βάζαμε στο παράθυρο. Λέει. Ναι, ο Φουκαράς έχει τραβήξει, άστα να πάνε, να πιάσουν ιστορίες, τώρα δεν τελειώνουμε. Πάντως σε μια γωνιά δεν ήρθες και πάω πήρε ντάμπλε, εγώ αυτό ξέρω. Ναι, πάντως μου λείπουν τα ταξίδια, πιστεύω και σε πολλούς. Και συνοπαδούς και τους αντίπαλους τέλος πάντων. Καλό είναι να δούμε πραγματικά πάλι λίγο τα ματσάκια και στην Ευρώπη. Έτσι. Να βγούμε λίγο στην Ευρώπη να ξεσκάσουμε μάγκες. Αυτά είχα να πω. Να σε καλά και Γιώργο. Συνεχίστε. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σου ρε Γιώργα ρε Γίγαντα. Λοιπόν, χαρά. Ήταν ο τελευταίος φίλος να μην παίρνουν οι φίλοι, έτσι. Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις τα διαδικαστικά σου κι εσύ. Θέλουμε άλλα 2-3 λεπτάκια. Εντάξει. Να πούμε ότι κοντά μας ήταν και το Γεράδικο το μοναδικό για άλλο ένα βράδυ. Στην Προφήτη Ηλία 36 στην Πηλαία. Είναι η παλιά Εθνική Τράπεζα για όσους είστε εκεί από την περιοχή. Σίγουρα το ξέρετε, σίγουρα το έχετε δει και σίγουρα το επιλέγετε γιατί πραγματικά το μοναδικό έχει μοναδικά προϊόντα. Εντάξει, μοναδικά εδέσματα, τον καλύτερο γύρο σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, πανσέτες, σουβλάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, μπριζολάρες, τόμαχο, ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο μοναδικό, σαλάτες, ποτά, ό,τι αγαπάει η ψυχή σας. 2310-308-318 για τις παραγγελίες σας στο μοναδικό, προφήτηλία 36 στην Πηλαία και η γύρω από την περιοχή τηλεφωνείτε 2310-308-318. Ευχαριστούμε και το στέκι του Κωστή. Δυτικά είναι αυτό, έτσι. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις από σούβλες και ισχάρες. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο απολαμβάνεται καθημερινά. Πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και ό,τι άλλο πανδεσία γεύσεων αποκριτικά επιλέξτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Το στέκι του Κωστή, ο φίλος μας ο Δημήτρης, τηλέφωνο για delivery 2310-620-720-7 Ζάχο μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό και για τους φίλους υποστηρικτές. Τα είπαμε και σήμερα, όμορφα, ωραία. Νομίζω ότι θα κάνεις και εσύ την διαδικασία με τη Μάζδα Μανατήρη, θα πεις και έτσι, τα δικά σου και θα κλείσει η εκπομπή, γιατί οι εκπομπές θα κλείνουν στην ώρα τους. Σίγουρα. Και ακολουθεί η ζούγκλα του Γιώργαρου του Ζαγόρα. Ωραία Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, αύριο, θα λέμε πάλι. Και αύριο πρώτα ο Θεός. Εντάξει, γεροί να είμαστε όλοι. Καλό βράδυ, φιλιά σε όλους σας. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, εγώ χθες επειδή πραγματικά ήρθε παρά 6 λεπτά και δεν το κοίταξα το μήνυμα του φίλου του 030, πλέον όπως είπε και ο Γιώργος εδώ στο σταθμό φαίνονται τα 3 πρώτα νούμερα και όχι τα 3 τελευταία, αυτό θα είναι καλό αν γίνεται να αλλάξει Γιώργο κιόλας. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ που από τη χθεσινή εκπομπή που αναφερόταν το μήνυμα, λέει ο φίλος ο 030, άμα αφήσουν τις σφαγές μια χαρά γίνεται. Τώρα τι λέγαμε αυτό πάνω, που σε ποιο σχόλιο ήταν χθες, φίλε μου, σου ζητάω συγγνώμη, ένα δίκιο το έχεις, γιατί είχαμε ξεκινήσει την κατηφόρα του τέλους της εκπομπής και δεν είδα. Ήρθε παρά, από ό,τι βλέπω, 22 και 54 σχεδόν λεπτά, 6 λεπτά που τελειώσει η εκπομπή. Σου ζητάω συγγνώμη για χθες. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να πούμε φυσικά και να ευχαριστήσουμε την Μάζδα Μανατίδης που για ακόμα μια βραδιά
Ήταν εδώ βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, μία Mazda Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazdora του Κοινογιάννη Σαμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για ερωτήσεις, απορίες το 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Να μην το κάνω το σχόλιο, να το αφήσω για αύριο όσο αναφορά το... Το μπάσκετ του Άρη. Εδώ ήθελα ένα λεπτό να δω κάτι έτσι από τον ευρωπαϊκό χώρο που είδα και μου. Να πούμε Σαββατοκύριακο ξεκινάει έτσι, έχουμε ένα 1,5 λεπτό. Ξεκινάει και το η Bundesliga. Η Μπάγκερ λέει ετοιμάζεται 65 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσει το Σανέ. Επαφές Λίβερπουλ Ρώμα για το Λόβρεν. Δεν κάνει το Λόβρεν. Όλα δείχνουν αποχώρηση σε Μέδα από την Μπαρσελόνα. Τραυματίστηκε ο Μανολάς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. 6 Ιουνίου η Champions League, νωρίτερα από την Premier League. Μια εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή πριν την Premier League, ξεκινάει η Championship, η δεύτερη κατηγορία δηλαδή. Όπως βλέπουμε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα έτσι, όταν υπάρχει κανονικό πρωτάθλημα, κανονική διοργανώτρια αρχή. Και μιλάμε για μια Αγγλία που εντάξει μπορεί να είναι σε πληθυσμό πενταπλάσια, εξαπλάσια, δεν ξέρω πόσο, 50-60 εκατομμύρια, πόσο είναι η Αγγλία, 70, δεν νομίζω. Αλλά τα θύματα είναι πολύ περισσότερα από τα δικά μας, έτσι. Όταν υπάρχει πλάνο και όταν υπάρχει προγραμματισμός και όταν υπάρχουν θεσμοί, φυσικά θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. 13 Ιουνίου επανέναξε η Α. Δηλαδή στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Αγγλία, στις τρεις χώρες μαζί με την Γαλλία, τέσσερις που έχουν πληγεί περισσότερο από τους θανάτους, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και εδώ ακόμη δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να γίνουν τα μάτς ή όχι. Θεωρώ ότι θα γίνουν τα μάτς. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πρώτα ο Θεός ξανά Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αύριο σε 9 εδώ παρέα με τον Τάσο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και με όλη την παρέα φυσικά θα σας κρατήσει ζωφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και φυσικά αυτό που έκανε χθες το βράδυ και που το περιέγραφε στη μεσημεριανή εκπομπή γίνεται πρώτη φορά νομίζω στα χρονικά, στο ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας από μένα, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.